Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί, συναχωμένο κατά το ίμιση, Στέφανε. Για να δω ένα. Σε βλέπω. Ναι. Ζεστό καφεδάκι. Φλόρεψε ο φαλάκρας. Αυτό είναι. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάμε καλά. Αρχίζεις και πίνεις. Έγινα Χατσερίδης, αργός. Δεν στρίβω. Ζεστό καφέ. Γενικότερα πίνεις ζεστό καφέ. Ναι, γενικά πίνω, ναι. Πίνεις ζεστό καφέ. Ναι. Τα πρωινά. Τα πρωινά, όντως. Εγώ δεν το συνηθίζω, το μπορεί να πιω ζεστό καφέ την υπόλοιπη μέρα. Ναι. Αλλά το πρωί εδώ στο Λίπτο στην εκπομπή θα κάνω φραπέ. Πρέπει να έχει μείον 500 βαθμούς. Ναι. Γιατί διατηρείται. Αυτό είναι το βασικότερο. Σωστός. Ότι κάνεις μια φραπεδιά και την έχεις ένα-δύο ωράκι, τσουκου, τσουκου, τσουκου. Κάνω καμιά αλλαγή. Μωρέ, ναι. Λίγο ένα καπουτσινάκο ζεστό έτσι, λίγο. Τελειώνει κατευθείαν. Ναι. Δεν μπορείς να βγάλεις εκπομπή. Το κάνω λίγο μπρατσωμένο. Ρε. Λέω και στα παιδιά. Καφετζίδιδι, όπως λέει ο Παφούλιας. Καφετζί. Καφετζί. Αλλά σήμερα συναγωμένο. Κερνάω χόλση εκεί, έχω πακετάγια τέτοια. Στρεψίλ πάνε τώρα. Τι κάνουμε τη στρεψίλ. Πριν έρθω. Έχει και κάποιες άλλες για τη φωνή. Αχ, δεν τις θυμάμαι. Ζωπαίνια. Ούτε αυτές. Έλα το κοινό να πάρει τηλέφωνο. Είναι υπογλώσσια. Είναι υπογλώσσια. Υπογλώσσια. Ναι, και είναι πάρα πολύ καλά. Καραμελίτσες υπογλώσσες. Τις παίρνεις και σου φτιάχνουν τη φωνούλα. Αυτά τα πολύ δροσερά τα καυτερά. Όχι, είναι ένα μοβ κουτάκι. Παρακαλείται γιατρός ή ο φαρμακοποιός να μας πει ποιο είναι το μοβ κουτάκι. Κούρα συναχιού, εδώ τα πάντα. Τα πάντα. Έτσι. Κατέχουμε. Ναι. Τσαγάκια, αυτά ιστορίες. Κάτι χαπάκια τα οποία αποφράσουν το. Κοινώ αποφράσουν γενικά τα πάντα. Τα πάντα. Με το μορουλίνι αγκαλιά στο τζάκι χουχουλίνι Instagram. Τι χουχουλίνι εκεί δεν κάνουν. Άμα είσαι άρρωστος, τι να σε κάνει. Κλουτσιάτρος, δεν το καλά εννοείται. Τι αχί, ρε φίλε. Που καταντήσαν αυτές οι ρημάδες οι γυναίκες. Στα δύσκολα τι κάνουνε. Γιατί εσύ, αν η σύντροφό σου είναι συναγωμένη. Μια ζωή συναγωμένος θα είμαι, έτσι. Είναι ο σωστός. Τι είπα τώρα, τι είπα τώρα για να την πω εγώ. Πώς τα λέω τώρα. Περαστικά σε όλους τους. Αρρωστούλιδες, γιατί είναι και η εποχή αυτή, η μετάβαση και η αλλαγή του καιρού που ευνοεί ναι. Την έξαρση των ιώσεων, των ασθενειών, των συναγχώσεων. Καλό είναι να μην την πιάσει με πυρετό, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ ακόμα δεν έχω τρεις μέρες, αλλά πιστεύω να την μπούλεψα. Αν δεν σε πιάσει στις τρεις μέρες, ναι, σίγουρα. Θα τη βγάλεις ανώτερα, δεν την βγάλεις χωρίς. Μια χαρά. Είναι το κρυολόγημα, είναι αυτά. Διαβάζεις μπουφάνα. Χθες ξεκινήσαμε με. Είδες. Με κατακλυσμούς και το μεσημέρι είχε 20 βαθμούς. Ρε, εσύ πήγαμε. Το ένα, ήσουν χωρίς μπουφάνα κανονικά στον δρόμο. Ήρθαμε με βροχή, φύγαμε από εδώ από το στούντιο με ήλιο και το μεσημέρι ξανά βροχή το απόγευμα. Έβρεξε ξανά το απόγευμα. Έριξε, ναι. Κοιμήθηκα το απόγευμα. Καλά την εξηγήθηκε κι εγώ. Την βροχή δεν την παρακολούθησα. Το απόγευμα έκανε εκεί στην Τουμπαϊκή. Ναι, πώς δεν έβρεξε εκεί κατεστέσει η ώρα. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Εντάξει. Παιδιά, μπουγάδα λίγο ακόμα μην βάζετε. Να δω, δεν ξέρω, μπορεί. Ξαστεριά είχε τώρα που ερχόμουν, μπορεί να κάνει ήλιο. Δεν ξέρω. Σήμερα για συνευχές μας λέει εδώ το μετεωρολογικό δελτίο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Θα φτάσει μέχρι και τους 16 με συνευχές καθ' όλη τη διάρκεια. Δεν δίνει πιθανότητα βροχής. Μπουγάδα, παιδιά, βαράτε. Μια χαρά. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα. Μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπή. Ωπ, νάτος. Έλα. Εμείς από τη μέρα που γεννηθήκαμε είμαστε άρρωστοι, ρε. Αγοράκι μου. Το Θεό του πολέμου. Με την Αριανάρα. Έτσι. Ωρι. Ναι, σωστά, ήξερα. Α, μπράβο. Ναι. Έχει μια ψυχρασία την έχει. Σήμερα έχει. Είναι, ναι, είναι έτσι πιο τέτοιο. Η αλήθεια. Πάμε τώρα πάνω. Πού πάνω πας? Για δουλειά. Α, τελειώσαμε το δρομολόγιο, πάμε μέσα. Α, μάλιστα. Έτσι πως το είπες. Καλά, τι ξεκίνησες τα πολύ τα ξημερώματα. Ε? Ξεκίνησες τα πολύ τα ξημερώματα. Α, όχι, κάτι στις 3.30. Α, εντάξει. Γαλατάδικος, εντάξει. Άλλος. Γαλατάδικος. Εντάξει, ρε φίλε. Mm-hmm. Μα δεν μπορούμε και όσοι κοιμηθούμε τόσα χρόνια, ξέρεις, ρε φίλε, άμα συνηθίσεις ο οργανισμός, είναι άστε να πάνε μετά. Έτσι είναι ο οργανισμός. Δεν τι να λέμε τώρα. Mm-hmm. Σωστός. Τι έγινε τώρα? Καλά. Ανηφόρα. Εσύ έβαλες μεζέδες. Άσε, κάθε εγώ μέρα θα σε σκάσω τώρα μέχρι να έρθεις. Κάθε μέρα θα ζητάει μεζέδες αυτός. Άντε να δω. Να φέρεις, κοίταξε, σε ένδειξη καλής θελήσεως, να φέρεις ένα προκαταρτικό, κάτι προκαταρτικό εδώ στο στούντιο. Εννοείται, κάτι πρέπει να φέρω τώρα. Ναι, ρε φίλε, να φέρω, αλλά να φέρω. Να τώρα πήρα κάτι
τσιφούρια, κάτι μελομακάρονα, κάτι Έλα μωρέ, δεν τα μπορώ, μελομακάρονα, τέτοια αυτά. Τρεμπανάλε. Γιατί να μην είναι, ας πούμε, χριστουγεννιάτικο το καζάντιπι, λέω εγώ. Λες, ναι. Και να, παντού να σε κερνάνε καζάντιπι. Κατά ήφια να, ας πούμε. Άντε να το άντε να κεράσει καζάντιπι. Πού, δυσκολεύει. Ω, τρελαίνομαι. Θα σε φέρω. Έχω να φάω χρόνια το μεταξύ. Εντάξει. Έχω να φάω χρόνια. Κοίταξε, έχει να φας χρόνια γιατί έπρεπε να το πληρώσει. Να πληρώσει την τσάπα, γιατί, θα κάθε μέρα. Γιατί παλιά στις ταβέρνες, δεν ξέρω αν θυμάστε. Βαρούσα να βέρνες. Ήμασταν άπλες, δεν σε κερνούσανε μετά το τέτοιο καζαντιπί. Ναι, κάτι καζαντιπί, κάτι περίεργα. Ναι, εκείνο που δεν χωνεύω εγώ είναι ο χαλβάς που κάνει. Χαλβάς, χαλβάς, ρε φίλε. Και γιατί υπάρχει, τώρα επειδή πού να πάρεις γλυκό από το ζαχαροπλαστείο που κάνει η γιαγιά, η θεία, η μαμά, κορμό. Και σε κερνάει μετά. Και δεν ξαναπατά τα βέρτα όσο καλό και αν είναι το φαΐ το καλοκαίρι, σε φέρει καρπούζι και πεπόνι. Φεύγεις απευθείας. Φουσκώνεις. Φεύγεις. Δρόμο. Κορμό. Δρόμο. Τι να τον κάνω τον κορμό, μωρέ. Δώσε μου και μπισκότο Μιράντα Παπαδοπούλου να πούμε. Άμα είναι κορμό τώρα. Πλάκα μας κάνεις. Καρπουζάκι, παιδιά, καρπουζάκι, παιδιά. Γεράσω καρπουζάκι, παιδιά. Έλα ρε καρπουζάκι. Δεν κάνουμε σολτά. Ναι. Χαλβά, ρε φίλε. Χαλβά, ναι. Έτσι, καταγγέλουμε, καταγγέλουμε. Τι λέει, ρε. Να βρούμε την ταβέρνα με το καλό το γλυκό. Αλλά καζάντι πει ουδή. Ουδή τώρα, ναι. Δύσκολο. Ποτέ. Μην ασχοληθεί, όχι. Αύριο. Αύριο θα πάρω και πρώτο από το τραγούδι. Ναι, εννοείται. 6 παρα 5 αναμονή εδώ. Ναι. Εδώ. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο. Bye. Καλημερίζουμε την φίλη μας, την Ματίνα που μας στέλνει τις καλημέρες της πρωί-πρωί. Hello, Ματίνα. Και μας λέει για το τραχισάν. Δεν το γνωρίζω το τραχισάν. Επαγγέλλεται φαρμακοποιός ή δεν γνωρίζει? Όχι, μάλλον άρρωστη θα επαγγέλλεται. Ματίνα. Τραχισάν, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά προφανώς θα έχει κάποιες καλές ιδιότητες, θα έχει δοκιμαστεί. Θα το πάρω, θα το πάρω. Θα τα δοκιμάσω όλα εγώ τώρα. Ναι. Τι είναι αυτό, για να το γκουγκλάρουμε. Μα τι να στέλνει πράγμα, εγώ θα τα πάρω όλα. Είναι για τον πονόλεμο. Είναι για τον πονόλεμο. Μήπως είναι αυτό που έλεγα εγώ τα. Α, ναι! Είναι αυτά τα πώς δεν το ξέρω. Είναι τα υπογλώσσια. Τα υπογλώσσια που σου λέω για. Αυτά είναι. Ναι. Το μόβ το κουτάκι. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μπατμανίδη ήσουν στο κενό τέρμα και το κάρφο τη γάμα κατευθείαν. Δεν γνώριζα. Ακριβώς, αλλά ήξερα. Ένα μόβ, ένα αυτό, ένα τέτοιο. Τα ξέρεις. Και ωραίο όνομα το τραχισάν. Τραχισάν. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είναι λίγο σαν. Πώ δεν είναι, τραχισιάν. Αρμένικο, α πούμε. Τραχισιάν, καυκασιάν. Μάλιστα. 5-22 του μηνού σήμερα, αφού ακούσαμε και την μεγάλη πρόκληση του ΠΑΟΚ στην Τουρκία. Ναι, το λέρε. Πότε ήταν αυτό τώρα, το 11, το 12, κάπου εκεί πέρα. 11 πρέπει να ήταν. Κάπου εκεί πέρα. 11 και καλοκαίρι κιόλα. Καλοκαίρι. Σεπτέμβριο. Γιατί το έβλεπα Χαλκιδική αυτό, θυμάμαι. Όχι, μπορεί να ήταν τέλη Αυγούστου. Ναι, όντως, τέλη Αυγούστου πρέπει να ήταν αυτό το μάτς. Ήταν προκριματικά ουσιαστικά για το Europa League. Bye bye, Φενέρμπαχτσε. Η πρόκριση, ναι, μεν ήταν σπουδαία όσον αφορά το συμβολικό τη υπόθεση, αλλά στην πραγματικότητα το ΠΑΟΚ τι έκανε, απλά προκρίθηκε στου ομίλου του 32, εκεί όπου πηγαίνει συχνά πυκνά όταν αγωνίζεται στο Europa League. Χαμός. Κανονικά θα πρέπει και εμείς, αφού έβαλε ο Γιώργος Ζαγόρας το παιχνίδι, να βάλουμε τώρα επανάληψη τις δηλώσεις. Δεν βάζεις, βάλε το Μουσλίμοβιτς στον γκολ. Να βάλουμε αυτά, να τελειώσουμε, να κλείσουμε την εκπομπή. Βάλε Πάολο Ντερμιτζάκη, συνέντευξη τύπου. Α, Ντερμιτζάκη για τον προπονητή. Ναι, ρε, Σνάουτσερ, Μπουζαϊντή και τέτοια τώρα. Παύλο Γκαρσία. Παύλο Γκαρσία, τέτοια αυτά ιστορία. Αυτά έχει αλλαγές, έβαλε αμυντικά χάφ να κρατήσει. Κοντρέρες, τέτοια αυτά ιστορίες. Τότε υπάρχει ένα έτσι, δεν ξέρω, στο. Ο Στόχ έπαιζε στην Φενέρ. Στη Φενέρ έπαιζε τότε ο Στόχ. Ναι, δεν το θυμάμαι. Ναι, έπαιζε άμα δεν ακούσει το μάτς. Έφυγε και γιογιό. Δεν το άκουσα. Αλλά υπάρχει έτσι, α πούμε, μια συνολική άποψη στο συλλογικό θυμικό ότι εκείνο ο Πάκου ήταν κορυφαίο με του παιχταράδε που είχε το τέτοιο. Αλλά στην πραγματικότητα οι επιτυχίες που πέτυχε δεν ήταν αμάκετη και πρόσφατη. Ξέρετε τι να παίξει μπροστά, με φιλωμένο έπαιζε. Ναι, καλά τη μία χρονιά. Ναι. Ότι μία φορά έφτασε να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο. Μέχρι εκεί. Ούτε κύπελο πήρε, ούτε τρόπαια, ούτε στην Ευρώπη προχώρησε πέρα από τι τους, μία ομάδα. 32. Εντάξει, υπάρχει έτσι, ας πούμε, μια υπερβολή νομίζω όσον αφορά και τα λεφτά που είχαν πέσει ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή, όλοι οι παίκτες ήταν καθαρά τα 700 και τα 800. Το τίμιο ακόμη συμβόλαιο ήταν ο Κοντρέρας. Αλλά ακόμη μνημονεύεται και εκείνη η ομάδα, ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και στο απειρόβλητο. Ναι, δεν τολμούσε κανείς να πει τίποτα. Βάλε αυτό που κάνει εκείνο, ότι λες, πάω ξκέτο αυτό, 20.000 διαρκείας και τέτοια. Και δώσε. Καλημέρα στη γραμμούλα, έτσι, ας πούμε τώρα. Για να πω κάτι, νομίζω ότι την ίδια μέρα δεν ήταν, Στέφανε, παίζαμε και με την Αθλέτικο. Όχι ρε. Την Αθλέτικο ήταν στους ομίλους. Μήπως με καμιά, με την τέτοια, με τη Σαραγώσα, με ποια, τότε με το Χαβίτο, αυτό λες. Όχι
ρε. Όχι, ρε. Αν, εσύ... δεν ήταν. Γιατί στη... με τη Φενέρ τι ήταν. Ναι. Με τη Φενέρ ήταν προκριματικά. Προκριματικά, ήταν προκριματικά για να μπει ο Πάουκ στους ομίλους του Europa League. Ένα μηδέν εδώ. Ναι, ένα μηδέν. Για Φενέρ τώρα, ρε φίλε, τι με λες τώρα. Η Φενέρ τότε ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν καλύτερη το Πάουκ. Τώρα σημαντός. Που ήταν τώρα. Έτσι, έλα, βρε, τώρα. Τώρα βρε, τώρα βρε. Δεν είναι το καλύτερο, δεν είναι το καλύτερο επιχείρημα. Σε βρε τώρα, βρε. Τελείωσε. Άσε ρε, αδερφέ, τώρα. Τι λάρα να. Αποστομωτικό, ξεκάθαρα. Δεν θυμάμαι το Άρης. Έπαιζε Ευρώπη το Άρης. Μετά, βέβαια, εκεί τη χρονιά έπαιζε. Μάλιστα. Και μετά άρχισε ο κατήφορος. Έπαιζε. Μάλιστα. Okay. Να το ψάξουμε, να το βρούμε. Με ποιον έπαιζε εκείνη την περίοδο, το 11. Ναι, ναι, ναι. Και τα μη βάζει τίποτα δηλώσει, θα έχουμε αναγούλες. Να βάλουμε. Εμείς όταν πρέπει να παίξαμε εδώ με την Ατλέτικο Νοέμβριο. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, όλα είχαν εκείνη την εποχή. Εντάξει, αυτά. Έγινε, σε χαιρετούμε. Αγοράκι μου. Τσαου, τσαου. Αν είσαι, λέει, φίλη μας η Ματίνα, καθηγητής σε σχολείο, κανονικά τη μισή χρονιά θα είσαι με φαρυγγίτιδα, οπότε. Ωραία, Ματίνα, τι πάθαμε. Έχει τα γιατροσόφια σου. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Πήρα να προσφέρω την χρήσιμη πληροφορία. Είμαστε όλοι αυτιά. Λοιπόν, την ημέρα του παιχνιδιού αυτού, όντως έπαιζε και ο Άρης. Έπαιζε ο Άρης. Εγώ τώρα είμαι πάω. Ναι. Είμαι σε συναυλία όμως. Έκανα ένα. Δηλαδή, ντροπή τον του πάω. Γιατί, ξέρω, αλλά και την ημέρα είχε συναυλία ο μάνα μας. Και κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συναυλίας ρωτάει ο μάλα μας, πόσο είναι, παιδιά, τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και πετιέται, κανένας δεν μίλησε, το καλό δεν είναι αυτό, πετιέται ένας Συριανός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κερδίζει. Πού έπαιζε ο Άρης εκεί την ημέρα. Δεν ξέρω με ποιον, αλλά έπαιζε, γιατί θυμάμαι αυτό το περιστατικό, δεν θυμάμαι όμως. Ναι, ίσως έπαιζε κανένα. Άρα στη συναυλία δεν είχε κανένα ΠΑΟΚΣΥ δηλαδή, μόνος ήσουνα. Όχι, προφανώς έχανε εκείνη τη στιγμή. Α, και ήταν ο Λιμούγκα. Πιθανό και αυτό, πιθανό και αυτό. Μου λες... Λίγοι τολμήσανε να παρατήσουν το τέτοιο παιχνίδι. Ναι, μα μου λες, πήγα σε συναυλία, λέω εγώ, εντάξει, θα ήταν κανένα... κάποιος καλλιτέχνης από το εξωτερικό, ας πούμε, που δεν γίνεται να το χάσεις. Αλλά μάλα μας που παίζεις κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Είχες τους λόγους. Εντάξει, δεν θα σε καταδικάσουμε. Μάλα μας, ρε φίλε. Αλλά θα θυμάσαι. Θα θυμάσαι αυτή τη συναυλία για πάντα. Λόγω ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ρε παιδί. Ήσουν εσύ εδώ. Δηλαδή, χάνεται μια τέτοια. Είναι κάποια πράγματα που δεν χάνονται. Υπάρχουν αδυναμίες. Ναι, σωστά. Α, εντάξει, αδυναμίες. Καλά. Εντάξει. Το ΠΑΟΚ Φενέρα, ας πούμε, ήταν once in a lifetime. Το μάλα μας συναυλία είναι 5-6 φορές το χρόνο. Με αυτή την έννοια το λέω. Εντάξει. Τα κάνουμε, άμα αγαπάς, άμα αγαπάς. Έτσι είναι. Έτσι. Τι πάξεις εσύ, ρε, πήγες στο μάλα. Πώς εμείς... Είπα, η ντροπή του... ναι. Εμείς φέτος, ας πούμε, δώσαμε 2 live μαζί με τον ΠΑΟΚ και ήταν άδεια τα μαγαζά. Καταλαβαίνεις, τι κάνουν όλοι στον ΠΑΟΚ. Market pool, market pool. Κανονικά. Φιλιά, θα το ψάξουμε να δούμε με ποια ομάδα έπαιζε ο Άρης. Εσύ, ο Πασκουάλη είχε δίκιο τελικά. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος? Είχε δίκιο ο Πασκουάλη. Δίκιο. Πρέπει να το βρούμε ποιο μάτς είναι τώρα. Ποιο μάτς, με ισπανική έπαιζε τότε ο Άρης δηλαδή. Με ποια να έπαιζε. Προκριματικά έπαιζε γι' αυτό, σίγουρα θα έπαιζε. Ποιο ήταν εκείνο το μάτς με τον γκολ του Χαβίτο. Ο Σαραγώσης ήταν, αλλά... Μήπως ήταν εκείνο το πρώτο μάτς, δεν ξέρω τώρα. Το 11, όχι ρε. Πιο νωρίς ήταν. Ο Σαραγώσης ήταν το 7 μήπως. Ναι ρε, πολύ πιο νωρίς ήταν. Θυμάμαι, ναι, στο στρατό το άκουγα σε περιγραφή Χρυσόθε Ψαλτίδη. Χρυσόθες, βεβαίως. Πολύ πιο νωρίς ήταν. Ήταν και για την... Μπορεί. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ένας φίλος του Άρεος να μας βοηθήσει. Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα κύριε. Καλώς τον, τι έγινε. Καλά είμαστε, γύρισαμε πατρίδα κύριε Πατρίδα. Από το Τορόντο. Ναι, ναι. Το Τορόντο. Που προηγείται φέτος το πρωτάθλημα του NBA, το Τορόντο. Είμαστε πρώτοι, έκλεισα διαρκείας, βρήκα εισιτήρια και τα λοιπά. Δεν μια χαρά. Ναι, ναι. 124-108 τους πάλε ποτέ κρατεούς Ατλάντα Χόξ σήμερα. Το Τορόντο. Δεν θέλω τώρα ειρωνίες και τα λοιπά. Πρώτοι στην Ανατολή είμαστε, έχουμε τελειώσει τίποτα. Μαζί με Μπαξ, μαζί δεν είστε πρώτοι. Ισοβαθμείτε μαζί με εμείς. Δεν υπάρχει τώρα, άσυμη σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει, θα έρθει ο Γιάννης τώρα. Δεν υπάρχει μόνο τώρα, έλα σε παρακαλώ τώρα. Ούτε Bucks υπάρχουν, ούτε Celtics, ούτε τίποτα. Οι Golden State Warriors είναι πολύ χάλια. Λαϊκά δικαστήρια θα γίνονται εκεί. Δεν υπάρχουν
φέτος είναι δικό μας. Φέτος πάει στον Καναδά τελείως. Πάλι χάνουνε. Παίζουν να με τους οπλά. Τι γίνεται εκεί. Καλά είμαστε. Πώς πάει η ερωτική Θεσσαλονίκη. Με φουλ ερωτισμό. Φουλ. Παντού. Η πιο ερωτική πόλη δεν την κλαίτε εκεί πέρα. Δεν γίνεται να μπαίνει. Εντάξει. Ερωτοτροπούμε ασύστολα. Ωραία. Χάνεις πραγματικά. Φαντάζομαι. Ναι, τόσο έρω... που είπε, ναι. Μια που θα είναι λίγο, είναι αργά εδώ πέρα. Ναι. Θα πάρω σε λίγο τηλέφωνο. Ναι, θα είναι πιο νωρίς. Τι πάθω. Ναι, θα τα πούμε σε λίγο κύριε Παπα. Πριν είπα να πούμε μια καλημέρα, τα λέμε σε λίγο. Φιλιά, τσάου, good morning. Good morning και bonjour, γιατί είναι δίγλωση οι φίλοι μας οι Καναδοί. Σας και πιάσαμε το NBA σήμερα. Καταιγιστικοί Milwaukee Bucks επικράτησαν τον Portland Trail Blazers με 143%. Οι Portland Trail Blazers δεν είναι τίποτα... Λιμά, προηγούνται στην δικιά τους την division, πως λέγεται αυτό, στη δικιά τους την περιφέρεια. Έτσι. Ποια είναι τώρα, Midwest, πως τα λένε. Midwest. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς yeah. τώρα, καλώς τώρα. Τι ερώτηση, καταρχήν καταδικάζουμε τους έντεχνους να παίρνουν τηλέφωνο, να παίρνουν λάθος κανένα τη συχνότητα στην Τακισλόγου και... Συνδυάζει τέτοια. Βέβαια και ο μάνα μας Παουξάκη είναι. Ναι, βρε, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, η σωστή ερώτηση είναι σε ποια κατηγορία έπαιζε ο Άρης. Μάλιστα. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Και από εκεί μετά ξεκινάμε και... Λοιπόν, και τα κάνατε όλα αυτά για να κάνετε μούχτη τις μεγάλες νίκες χθες του ΠΑΟ. Κάτσε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Σε πάω λάω, λίγο αποτελέσματα. Ρε, δεν αφήνετε εδώ την εκπομπή να εξελιχθεί. Ρε, θα τα πούμε, εκεί, με τα κίτρινα της Τενερίφες χάρηκες τώρα και με τον Μπόγρι. Και μου γυάλισε το μάτι. Με την ομάδα του Μπόγρι έπαιζε. Την ιστορική Τενερίφη, αυτό το μεγαθύριο του. Ναι. Γιατί είμαι στο φανάρι Κλεάτους και Ανατολική Τράκη. Κανόνε, ναι. Έχω και μια πέτρα εδώ. Ναι, εντάξει. Εκεί με... Έλα. Πού είσαι, πάρε καμιά καρέκλα από εκεί στη Δινοδόρο. Χάθηκες εκεί στο Όχι, ρε, δεν χάνεται. Μα δεν κάνει, δεν έχει σύμπα. Πού είσαι, μόλις άκουσες για κίτρινα. Θα με πληρώνεις για security, γιατί περνάω 2-3 ώρες τέτοια ώρα. Το ξέρω, γοράκι μου, πάρε καρεκλίτσα, μας αρέσει. Πάρε, έχω κι άλλες. Θα μιλήσουμε για μπασκετάκι, σε λιγάκι. Για μπασκετάκι θα μιλήσουμε, φίλε, γιατί ναι. Εντάξει, μεγάλη νίκη. Κάτσαμε και το είδαμε γιατί. Με τον Αριστόπουλο προπονητή είναι αυτή, του Κλανιδιτζή, ρε. Αφού πήραμε το. Ή κάτσαμε και το είδαμε, δεν θα μιλήσουμε. Πάντως πρέπει να έχει πολύ δυνατό στομάχι για να βλέπεις μπάσκετ. Καλά, το χθεσινό ήταν. Πόσα βαρέσαν, ο ΠΑΟΚ βάρεσε 23-24 τρίποντα και αυτοί βαρέσανε 38. Oh. Δεν υπήρχε μια οργανωμένη επίθεση ανά 5 έβλεπες. Εντάξει, ήταν κάκιστο. Κάκιστο το... Στην αρχή, όταν είχαμε φύγει μπροστά, ήταν τόσο εκνευριστικοί οι διαιτητές. Δηλαδή, δίνανε επιθετικό με τη σκέψη ότι θα κάνει screen ο παίχτης και το έδιναν επιθετικό. Είχαν ξεφύγει τελείως. Ήταν κάπως, είχε κάποια πράγματα. Πάντως, το μπάσκετ ήταν άθλιο. Το μπάσκετ ήταν άθλιο το χθεσινό που παίχτηκε. Το μόνο καλό είναι όταν το βλέπει το σπίτι, εκείνη τη στιγμή, για να ηρεμήσεις γυρνάς και βλέπεις οτιδήποτε άλλο μια στιγμή και ενώ αν είσαι σε μαγαζί, έρχεται το κεφαλικό, έρχεται η διάτρηση στο μάχο, έρχονται όλα. Πάντως ήταν μια μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ, στο χρωστούσε της Τενερίφης, γιατί κάθε χρόνο τη βρίσκει, έχει αποκλειστεί από την Τενερίφη, τη βρίσκει στο δρόμο με του. Με τον Μπόγρι, όχι ρε, από τον Μπόγρι. Ο Μπόγρι ήταν πριν από 2 χρόνια, ναι. Πριν από 2 χρόνια. Που φώναζε Τενερίφη εκδρομές ναρκωτικά. Ναι. Θέλω να αποδυτήρια. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει ο ΠΑΟΚ πάλι πίσω τον Μπόγρι. Λοιπόν, έρευνες. Περιμένω τραγούδι από το Ρόντο και από. Έτσι. Έχουμε. Και απαγγελία από Δημήτρη. Βέβαια. Από τους Ιμάμ Ραβανί. Έτσι, έγινε. Ιμάμ Ραβανί. Ιμάμ Ραβανί. Θα φάμε Ραβανί. Έτσι. Για, καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα, μηδέν. Φορτωμένες γραμμές μου μυρίζει Κατερίνα. Καλημέρα. Νάτος, σου δώσε την καλύτερη πάσα που μπορούσε. Τελειώσαμε. Εδώ είναι τα λεφτά. Μπήκαν τα λεφτά. Εδώ άκουγα. Ακούμε. Θέλω τραγουδίσω, αλλά δεν έχω σήμερα εδώ πολλά παράσιτα. Τι γίνεται, μας πολεμάνε. Χθες είχαμε σήμερα καμπάνα, αλλά εσύ η φωνή σου ήταν χιονισμένη. Σήμερα το αντίθετο. Τη Δευτέρα θα το κάνουμε, αλλά κάνει την κυρία τουλάχιστον. Εντάξει, αγοράκι μου, θέλω να είσαι χαλαρός εσύ. Θα πάρεις αυγουλάκια, θα πάρεις τραχισάν
Να πάρεις. Δευτέρα κάνετε κεραία μόνο. Ναι, ναι, θα στείλουμε και... τη τεχνική, τι να κάνουμε. Μάλιστα. Σήμερα θα μιλάτε μόνο για τον ΠΑΟΚ. Μόνο για καμιά άλλη ομάδα. Για καμιά άλλη ομάδα. Επιτρέπετε να μιλήσουμε για τον Πανσεραϊκό λίγο. Ό,τι θέλεις. Όχι, όχι τίποτα καθόλου. Ούτε έρευνες. Μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ούτε έρευνες σήμερα, μάλιστα. Τίποτα. Μόνο για τον ΠΑΟΚ. Για ποιον από όλους τους ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ. Έχει παντού παιχνίδια. Όλα τα αθλήματα. Όλα τα αθλήματα, μάλιστα. Αχα. Και πικ-πονγκ και σκάκι και τα πάντα. Σήμερα είναι όλα τα πάντα. Έτσι, έτσι. Δεν μου λες το ποτ-πουρί που ετοίμαζες είναι για κανένα καινούριο μας, έχεις καμιά έκπληξη. Δρομολογήσε. Έχω τραγούδια από το Ζαγοραίο, είναι όχι τα παλιά. Α, μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Αναμένουμε τη Δευτέρα λοιπόν, θα ξεκινήσουμε έτσι. Okay. Συγγνώμη στο κοινό. Δεν πειράζει, το κοινό περίμενε, αλλά τι να κάνουμε, σε θαυμάζει, σε αγαπάει και θα κατανοήσει. Φιλιά, τσάου, τσάου. Έτσι, λοιπόν, αναβλήθηκε κυρίες και κύριοι το live του Δημήτρη από την Βέρεια εδώ στους εθέρες της πόλεως μας λόγω φωνητικών προβλημάτων. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Δεν θέλω πια να μου μιλάς για όσα έχει ζήσει. Δεν χάθηκε και ο κόσμος πια το τζάμι αν ραγίσει. Θέλω να έρθεις και να με βρεις, να κάτσεις, να τα πούμε. Πώς νιώθουμε παράφορα, πώς ζούμε έτσι αδιάφορα. Δεν θέλω να πικραινέσαι τις Κυριακές τα βράδια, χωρίς αυτή τη σκοτεινιά. Τα χρόνια μένουν άδεια. Για το Βούναρη και το τύπο που ήταν στη συναυλία του Μάλαμα και έχασε τον ΠΑΟ και πετάχτηκε κάποιος και έμπιζε ο Άρης αυτό. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και κάτω τα χέρια από τους έντεχνους. Ναι. Το έντεχνο είναι ο πολιτισμός, η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Τι βγάζει αυτός ο τόπος. Ναι. Έντεχνο και Ραβδόπουλο. Αυτά έχω να πω. Καλό βράδυ. Γεια σας. Τσάου, τσάου. Τα είπε όλα. Έτσι, τα είπε όλα ο φίλος μας ο Τορόντος. Κανονικότατα. Λοιπόν, για το NBA, Charlotte Hornets, Indiana Pacers 127-109, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans 121-120, Atlanta Hawks, Toronto Raptors 108-124, Boston Celtics, New York Knicks 109-117, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers 105-109. Ο LeBron αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά και συμπαρασύρει μαζί του και τους λιμνάνθρωπους. Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers 143-100 σε μια τεράστια νίκη. Τώρα 43 πόνους διαφορά με τον Γιάννη φυσικά για ακόμη ένα παιχνίδι να κάνει όργια. Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets 101-103, Chicago Bulls, Phoenix Suns 124-116, Houston Rockets 126, Houston Rockets, όχι δεν παίζουν οι Houston με τους Rockets, Houston Rockets παίζουν με τους Detroit Pistons 126-124, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets 119-113, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies 103-104, αυτή τη στιγμή Utah Jazz με τους Sacramento είναι στο 110-117 στο τελευταίο λεπτό της τέταρτης περίοδου και στο πρώτο ημίχρονο Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder 31-37. Οι Golden State παίζουν χωρίς Stephen Curry εδώ και πάρα πολύ καιρό, γι' αυτό και είναι και ναι, τόσο... Ναι, έχει πολλούς αγώνες, τουλάχιστον 5 στη σειρά. Πεσμένοι. Τώρα, άμα φύγει και ο Durant, όπως είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο David Blatt, λέει, μπορεί να τον πάρουμε, λέει, στην επόμενη. Άσχημα. Τον ρωτήσανε για μεταγραφές και σου λέει, άμα μείνει ελεύθερος, άρθει στον Ολυμπιακό. Γιατί να μείνει έρθει το παιδί. Άλλου, και που αλλού θα πάει, δηλαδή. Και που να πάει. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι. Βεβαίως. Αυτός που... συναυλία, φανέρα κτλ. Ναι, ναι. Εγώ είμαι, δεν ξέρω πόσα χρόνια πηγαίνω γήπεδο με διαρκείες κτλ. Είμαι από αυτούς τους ιδιόρυθμους παοξίες που προτιμάνε να πάνε ας πούμε, να δουν το Λεβαδιακό, τον Εργοτέλη στην Τούμπα, παρά να πάνε να δει παιχνίδια. Δηλαδή μεγάλα. Τα πανηγυρτζίδικα. Μπράβο. Έτσι. Μ' αρέσει αυτό εδώ πέρα η χαλαρότητα εκεί λίγο στο γήπεδο. Μπράβο. Και η συνήθις ύποπτη εκεί στο ίδιο μέρος. Μαζί σου είμαι και να είναι και όλες πολλές... Κυριακή μεσημέρι, Πάω Κλεβαδιακός, 3 ώρα. Αυτό είναι μάτς. Ναι, το καλύτερο. Ναι. Δηλαδή... ο καθένας με τις παραξενίες του. Μαζί σου, μαγί, συμφωνώ, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Οι συναυλίες, κοίταξε να δεις. Εμείς στην επαρχία, ας πούμε, δεν έχουμε και πολλές δυνατότητες. Ειδικά και για ανθρώπους. Από πού είσαι, Αριδαία. Αριδαία, μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη απόσταση, αλλά 10% δεν θα έρθεις. Δεν είναι.
Εν πάση περιπτώσει και τύπος ας πούμε που γενικά δεν έχω πάει σε μαγαζί ας πούμε να ακούσω. Α, μου αρέσει η συναυλία. Ναι, δηλαδή ναι, αυτό ναι, το ναι, στυλ ναι, να είναι το έξω, το, κατάλαβες. Και μπορεί να είμαι και από αυτούς που μπορεί να κάνει ταξίδι ας πούμε να διοργανώσει ένα τρίμερο κάπου για να πάει ας πούμε για... Για να... Γίνονται εκδηλώσεις για τις συναυλίες. Καλά, η καλύτερη φάση είναι αυτή. Εντάξει, συνδυάζεις το τερπνό με το τοφελί μου. Εντάξει, άλλοι πάνε για την ομάδα, άλλοι πάνε για τα σουβλάκια, άλλοι πάνε για τις συναυλίες του. Καθένας έχει. Και για την ομάδα, αλλά θέλω να σου πω. Καθένας έχει. Με το στυλ του. Μάλιστα. Καλά κάνεις και γουστάρεις. Καλά. Ωραία. Αριθέα, τι ωραία. Φιλιά, καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα. Ωραίος. Καλημέρα. Καλημέρα. Τριμεράκι, συναυλίες, τέτοια. Κανένα λουτρό, κανένα τέτοιο. Κανένα ιαματικό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Συγγνώμη που διακόπτω αυτή την υπέροχη εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περνάω από τη Γαμβέτα και βλέπω γραμμένο στον τοίχο «Φλόρε, δεν ήρθες για ρετσίνα». Δηλαδή το επόμενο που μπορεί να δω είναι έντεχνος 4. Φλόρε, δεν ήρθες για ρετσίνα. Φλόρε. Ναι. Σε παρακαλώ, βγάλ το μια φωτογραφία και στείλ το μου. Φλόρε. Φλόρε, δεν ήρθες για ρετσίνα. Διευκρίνησε σε παρακαλώ τη ρετσίνα. Κατάλαβε ο Φλόρος. Κατάλαβε. Εγώ αυτό είναι το θέμα. Ποιος Φλόρος από Φλόρε, ξέρεις εσύ. Έτσι. Νομίζω. Δεν μπορώ να το στείλω, Μπάμπη. Έχω κόψει όλα τα Facebook. Όλα θα, θα πάω να το φωτογραφίσω εγώ. Είναι ανάμεσα Μαυρομιχάλη και Μαραζλή. Μάλιστα. Τα κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Ξέρω ο Στέφανος. Ξέρω εγώ, ναι. Ξέρω ο Στέφανος. Θα το βρούμε. Εντάξει, η Γαμέτα έχει 200 αριθμούς. Με το μηχανάκι εκεί. Αν πάρεις ένα-ένα, πρέπει να μαζέψεις. Αν πάρεις ένα-ένα, μετράει το εκτός έδρας γκολ. Μετράει. Και δεν χρειάζεται ο φίλος να δικαιολογείται. Εντάξει, όχι, εντάξει, εννοείται. Εγώ έχω πάρει σημαία από Βεζινάδικο, από εκδρομή του ΠΑΟΚ, γυρνούσαμε κάπου, ήμασταν Ιταλία. Και πάω και δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Είχα μείνει... Είμαι από αυτούς που πληρώνουν. Ναι. Τους περίεργους. Ξέρεις τα πού... Καλά πάω, ίσως τώρα να πούμε. Καλά ρε, πληρώσεις το Σάντο έτσι ρε. Και παίρναν όλοι το μεταξύ, εγώ δεν γουστάρω άλλη σημαία εκτός από πάω κάπου ομάδες. Είχε μια peace, pax, ήταν μετά τη συμφωνία με Κορμπατσόφ και τέτοια. Ναι. Και είχε και την κοιτάζω. Τι είναι αυτό ρε. Αρχίσαν όλοι. Να καταλάβουν. Ωραία, μα καμά που το βρήκες αυτό. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Άνθρωποι ρεπόρτερ του λόγου επειδή ανακαλύπτουν κάθε. Γαβέτα. Για πάτε και στη Γαβέτα, βρείτε το Φλόρο. Πού είναι αυτή η Γαβέτα τώρα, ποια είναι η Γαβέτα. Γαβέτα. Τώρα, αφού μας είπε ήταν. Δεν την ξέρεις τελικά. Ξέρω, δεν την Γαβέτα. Σάματι. Σάματι τι. Εντάξει, τώρα πάει, ξέρουμε τώρα και τα ανατολικά. Λοιπόν, 6 και 31 πρώτα λεπτά. Δεν προλάβαμε, δεν είπαμε τίποτα καν. Σήμερα ότι είναι Αγίων Βαλεριανού Κικυλίας. Όχι Κικυλίας. Τι είναι ο Βαλεριάνος. Ο Βαλεριάνος και ο Κικυλίας γιορτάζουν. Σε παρακαλώ. Ναι. Και τη Βουρτίου Αγίου Φιλίμωνος του Αποστόλου. Εορτάζουν ο Βαλέριος, ο Βαλεριανός, ο Βάλιος, η Βαλέρια, η Βαλεριάνα. Η Βαλεριάνα είναι, δεν είναι ένα καταμπραϊντικό. Έτσι, για ύπνο. Για ύπνο σε βοηθάει. Ναι, τραβάς κάτι Βαλεριάνη, τραβάει ύπνο. Σεσίλια, Κικίλια, η Κικίλια. Υπάρχει τώρα να σε λένε να έχει τηλικό όνομα Κικίλια. Όχι ρε Κικίλια. Και να σε λένε στο επίθετο Βασίλη. Όπου, Κικίλια. Βασίλο. Κικίλια. Φιλίμων, Φιλίμωνας, Φιλιμόνη, Φιλιμόνα και Φλιμόνα εορτάζουν σήμερα. Ο ήλιος ανατύλησε 7 και 13, θα δει στις 5 και 9. Όσο προχωράμε προς το Δεκέμβρη, τόσο δεν θα αντιμετωπίζουμε, δεν θα. Βλέπουμε το φως της μέρας ακόμη και όταν σχολνάμε εδώ από, από την εκπομπούλα μας. Καμία παγκόσμια ημέρα δεν βλέπω να. Άμα κάνετε μπέλχα να πέσω. Ναι. Ποιος πέθανε, ποιος έζησε. Τι έχουμε εδώ, κάτσε να σου πω. Το 1907 λέει σήμερα διοργανώνεται ογκώδης φοιτητική διαδήλωση στα Προπύλαια. Και μπέλχανάδες. Για το μη υποχρεωτικό του μαθήματος της γυμναστικής παρέθεση τα γυμναστικά. Τι είχε γίνει εκείνη την εποχή. Υποχρεωτικό. Ναι, ναι. Είχαν βάλει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης υποχρεωτική γυμναστική ακόμη και στα πανεπιστήμια. Ναι. Για ποιο λόγο. Όχι για να κάνουν, ας πούμε, να γυμναστούν. Να γυμναστούν τα παιδιά, αλλά γιατί έπρεπε, λέει, να αυξήσουν τις ώρες των γυμναστών, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν και αυτοί ένα μισθό. Οπότε το κάνανε υποχρεωτικό το μάθημα. Από τότε ρε φίλε, πά αυτοί οι καθηγητάδες, πάτε ρε παιδί μου. Από την εποχή, με αποτέλεσμα, λέει, σφοβερές συγκρούσεις των τριτοετών και τεταρτοετών του πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν θέλανε να λαμβάνουν υποχρεωτική γυμναστική άσκηση. Για τώρα να είσαι στο πανεπιστήμιο για να σε βάλουν να κάνεις ένα-δύο τα χεράκια. Όχι ρε, το 1907 τώρα. Το φοιτητικό κίνημα μίλησε. Εμπρός άρξαστε, έδιο. Υποχρεωτική γυμναστική, σε παρακαλώ τώρα. Έγιναν επεισόδια κανονικά. Από τότε πάλι και στο δημόσιο
ακολουθούν οι καθηγητάδες. Τι άλλο έχουμε, έχουμε κανένα άλλο συγκλονιστικό γεγονότο. Σαν σήμερα το 1963 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Φίτζερα Κένεντι, δολοφονείται στον Ντάλλας. Αυτό το φάγανε, ήξερα τι κάνανε. Ξέρουμε ποιος τον έφαγε. Όχι. Δεν ξέρουμε. Μα όλα τα ξέρουμε. Αυτός ήταν μούφα. Αυτός ήταν μούφα που δεν πέθανε. Μούφα ήταν. Μούφα ήταν αυτό που βάλανε. Άρα ξέρουμε τι έγινε. Δεν ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε ποιος τον έφαγε. Τελικά φάγαν το σωσία του, τι έγινε. Όλες οι κατασκοπικές μονάδες που γίνονται εδώ, το καινούργιο σχολείο κατασκόπων, λέει το έφαγε η ίδια Αμερική, η ίδια η CIA. Εκεί από τα Langley, τα Virginia, τα Langley, τα γραφεία. Μάλιστα. Το φάγανε το παιδί, το φάγανε το παλιγάρι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώ την κούλα. Μυρίστηκα, μωρό, μυρίστηκα. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Υπέροχα. Χάρηκα που άκουσα και το Φευγάτο μετά από καιρό. Δεν ακούσε τότε, δεν ακούσε εσύ εκπομπή. Όψε, πιάσαμε. Μάλλον εσένα ακούμε μετά από καιρό. Όχι, κουράκι μου, για ένα διάστημα πριν το καλοκαίρι το καλοκαίρι κάποιο διάστημα είχε ξεφανιστεί. Αποτοξίνωση έκανε το παιδί. Τώρα μας επανήλθε. Έγινε πεθύμερος, τώρα θα μας σκίσει όλους. Όχι μόνο αυτό, με το που πήρε καινούργιο προπονητή ο Άρης. Ναι. Επανήλθε. Το ζόμπι. Με το που έφυγε ο Πάκο Ερέρα. Δεν ξέρω. Γι' αυτό. Ναι, έτσι. Να είναι προετοιμασμένος για να κάνει καζούρα. Ναι. Λοιπόν, να του στείλω πολλά χαιρετίσματα. Βεβαίως. Τον αντιπρόεδρο του κόμματος. Τον αντιπρόεδρο. Όλοι κόμματα έχουμε εδώ. Εμείς πάμε, δεν ανοίγουμε ή δεν παίρνουμε πουθενά. Αφού έχουμε το λόγο, επειδή. Εμείς έχουμε τον άλλον. Με Φωτιάδη. Όχι, πουλάκι μου, εμείς έχουμε ένα άλλο κόμμα. Θα βγούμε μονοσταυρία εμείς, θα σας κερδίσουμε, να ξέρεις. Έχουμε πολύ δυνατό κίνημα. Θα πάρουμε και το Πασχάλι όμως, να ξέρεις, θα τον πάρουμε στο δικό μας κόμμα. Τότε που ήταν ο φίλος μου ο Κώστας, ο Παπαδομανολάκης. Παπαδό, γερή παράταξη έχετε τότε, αλλά συγγνώμη, αλλά θα χάσετε. Έχουμε γερή παράταξη, βεβαίως. Πάρτε τώρα, Πασχάλι Φευγάρο θα το κάνουμε μετάθεση σε εμάς. Να ξέρεις. Το Πασχάλι θα το πάρουμε σε εμάς, μετάθεση. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, αυτό θα το πει ο ίδιος. Μάλιστα. Το θέλουμε επικοινωνίας και μεταφορών. Ναι. Ωραία. Τι έγινε, κύριε Πατουμαντζέζη, καλά είστε. Καλά είμαστε, μωρέ, δεν βαριέσαι, να. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Βρέχει εκεί όχι, στο χωριό, το μεγάλο. Όχι, δεν έχει τίποτα. Καλά είμαστε. Σήμερα λίγο κρυουλάκι έχει, συννεφιά, υγρασία, τα γνωστά της Θεσσαλονίκης. Να δίνεστε καλά, να μην κρυώνετε. Δινόμαστε, δεν λες τίποτα. Είμαστε... Τρισαχισά γιατί... παίρνουμε. Ναι. Γιατί θα πρέπει να προσέξετε. Αυτά τα πει ο Στέφανο που είναι συναγχωμένος. Αχ, πες τα σε μένα, κούλα. Ναι. Γιατί θα σας αποκαταστήσουμε και έτσι. Βρείτε νύφη, πρέπει να είστε καλά στην υγεία. Κούλα, σα αφήνω τα κλειδιά της καρδιάς μου να με καταστήσει. Βρες μια γυναίκα, ό,τι θέλεις εσύ. Τι να σου πω. Θα βρούμε. Μάλιστα. Χαίρε νύφη, ανήφευτε. Πώς το λένε το φίλο, είπαμε. Στέφανο. Να τα. Στέφανε. Μάλιστα. Θέλεις να αποκατασταθείς, αγόρι μου. Ναι, σιγά σιγά, μην το βιάζεις. Μην το βιάζεσαι, σιγά σιγά. Κούλα, έχεις χαιρετίσματα από το φούρναρι. Στη Σταυρούπολη. Να το στείλω πολλά χαιρετίσματα του Μίτσου. Ναι. Να είναι γερός. Γερός είναι. Καλά φουρνίσματα. Έτσι και ξεφουρνίσματα. Και εσύ να προσέχεις τα κρυολογήματα. Όλοι μας. Φιλιά, σε χαιρετούμε. Για καλή σου μέρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον Ντουνιά. Σε όλο τον Ντουνιά. Μ' αρέσει. Ντουνιά. Γιάννης Ντουνιάς. Γιάννης Ντουνιάς, κορυφαίος Γιάννης Ντουνιάς που έχουν μεταφέρει μαρτύρια ότι έκανε πρόγραμμα σε ένα μαγαζί στην Αθήνα και ξεκινούσε πριν εμφανιστεί ο Γιάννης Ντουνιάς. Έπαιζε εισαγωγικό η ορχήστρα. Ναι. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου. Το ξέρεις το κομμάτι. Λογικό. Στο έχω πει, γιατί σε κάποια φάση το κομμάτι λέει μπορώ να γίνω και φωνιάς. Ναι. Και ας γελάει μαζί μου ο Ντουνιάς. Ο Ντουνιάς. Έκανε ορχήστρα γκραν και έβγαινε ο Γιάννης Ντουνιάς. Ναι. Τον τελευταίο τον καιρό κυκλοφορώ με ένα μωρό. Ναι. Θα έχουμε πει αυτό το τελευταίο. Μα το δει, θα πάθω. Θέλω. Τα έχουμε, τα λέμε. Με την Μπάμπη Μπατανή κόμμα. Λοιπόν, διαλυματάκι, ξεπεράσαμε λίγο τις 6.30 με την Μπάρλα. Πώς μας λέει και ο Φούρναρης, αυτό το λόγο επειδή θέλουμε ο καθένας τα δικά του. Μ' αρέσει. Φούρναρη. Δεν είχε καμία γραμμή συνέχεια και συνέπεια με την άλλη. Καμία. Σοκράτης Μάλα μας που σε φλόρε πίνε ρετσίνες. Δεν είχε ο παρουσιαστής με το συμπαρουσιαστή καμία συνέχεια συνέπεια. Τίποτα. Κανένας. Ό,τι κατάλαβε. Κατάλαβε. Αυτό είναι το λόγο επειδή που θέλουμε λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι, τώρα ξεκινάμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 6:43 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας και επικοινωνεί στο 231-0287 και 38 μαζί μας.
διαβοής. Μηνυματικά στο FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Και πιο ανέξοδα φυσικά στο λόγο επειδή στη σελίδουλα μας, στο διαδίκτυο, στο Facebook. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον αγαλώς τον. Καμπάνοβιτς. Εδώ Πρόντιτζι. Τι γίνεται. Καμπάνας είσαι. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για χθες, για το Fire Starter και τα λοιπά. Μια παρατήρηση ότι η εκπομπή σας ανέβηκε μισή. Μισή γιατί δεν πάτησα το play. Έλα ρε πάπη. Γιατί μπορούμε. Άστα. Δεν ηχογραφήθηκε τα εορτασμός των γενεθλίων σου δηλαδή εν ολίγης. Αυτό μου λες. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ωρε φίλε. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε ξανά. Και τώρα ρε παιδί, πώς κάνουν τα εορταστικά που τα γυρνάνε αυτή τη στιγμή ας πούμε, για τα Χριστούγεννα και εντάξει, κάνουν πρωτοχρονιές, Πάσχατα και τέτοια, εμείς θα το κάνουμε τον Ιστερό. Μετά το χαμπιμπέρι το γιου στο διάλειμμα, κατευθείαν fire starter ξανά. Όσοι έχουν παιδιά ανήψει και αυτά, δεν έχουν γιορτάσει με τα μικρά καμιά 5-6 φορές τα γενέθλια. Μία τούρτα εδώ, μία τούρτα με τον παππού, μία τούρτα με τον ονό. Τα μπαλόνια πάνε έρχονται από σπίτι σε σπίτι. Ούτε καθεξής. Έτσι. Όπου τώρα που είπες παππούς. Παρακαλούμε να πάρει τηλέφωνο ο παππούς από την Ελβετία. Ναι. Δεν μας είπε μετά τους 6 μήνες τι έγινε. Τώρα του σκουπίζει η κυρά τα τελειώντα γιουβαρλάκια και θα πάρει τώρα. Μείναμε εκεί. Θύμησε λίγο. Ναι, ξέρω εγώ. Σαν την ταινία. Μην τελείς η εκπομπή. Ναι, όντως. Σαν την ταινία με τον. Με τον Ψάλτη, όχι με τον Ψάλτη, με τον Μουστάκα που ήταν στο στράτο. Ναι. Εκεί και είχε μια θητεία, πήγαινε εκεί. Είχαμε σταματήσει στα λίβ που έπαιρνε το βαθμό του 19 στη Ροδόπολη, στα Σέρας, να ξέρεις. Θυμάμαι εγώ. Εγώ βασικά έκλαψα χθες την εκπομπή, δηλαδή εκτός από τη σκήνηση τη δικιά μου και με τον παππού, πολύ ωραίος. Ναι. Χαραλάμπης, ο μαγικός. Ο Χαραλάμπης, ο συνονόματός σου. Που σε κάποια φάση ξέρω εγώ εκεί πέρα που μιλάει, τον τζιγκλάει ο Στέφανος. Λέει ο παππούς, ήμασταν και λέει ο Στέφανος, ήσασταν. Ναι, εντάξει, σεραϊκό. Σεραϊκό. Θα μας πάρεις. Σε φιλούμε. Την αγάπη μου. Καλό δρόμο. Δεν τον κοροϊδεύω. Όχι βέβαια, εννοείται, το ξέρει και ο ίδιος. Είναι τον απολαμβάνουμε. Μπαμπίνος είναι καθηγητής. Τσάω. Αφρός. Εδώ δεν εκφραζόμαστε αρνητικά ποτέ, πάντα με αγάπη ο ένας για τον άλλον. Στον πρωινό μας σουρεαλισμό. Αγαπιόμαστανε. Αγαπιόμαστανε και αγαπιόμαστε βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Έλα. Πάμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν. Μαθαίνει γρήγορα. Άκου τώρα να σου πω. Ναι. Τα ναι, σας φέρνω φρέσκα νέα. Φρέσκα νέα. Όπα. Να βάλω σήμα ηχητικό. Και τώρα τα φρέσκα νέα με τον Μιχάλη Φωτιάδη. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πρώτο και κυριότερο, όταν θα κάνεις εισαγωγή. Κυριότερο. Όταν ξεκινάει το πει, όταν κάνεις εισαγωγή να βάζεις και τον Στέφανο. Ναι. Όχι Batman, ξέρω εγώ. Κάνε και τον Στέφανο. Γιατί, είστε δίδυμο ή δεν είστε. Βρέσουμε να τραβήξουμε. Βρέσουμε. Βρέσουμε ένα σούπερ ήρωα. Βρέσουμε ένα σούπερ ήρωα Στέφανο και Superman. Εγώ θα το βάλω. Σούπερμαν. Στέφανο ρε να λέει, Στέφανμαν. Υπάρχει Στέφανμαν. Θα λέει, MVP θα λέει, θα λέει. Πάμε υπάρχει, τώρα, να βρούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα, μπαίνουμε στο... Εντάξει, προβληματίστηκε εδώ, τώρα, για πάμε παρακάτω. Ο αρχισυντάκτης της εκπομπής. Στα νέα είναι ότι θα μάθατε ότι με τον ταξιτζή τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε με τον ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη. Τον υπνώτησε... Τον εμπλουτίσανε και τον εβιάσανε. Μάλιστα. Ωραία φρέσκα νέα μας φέρνεις. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Άλλο νέο. Λοιπόν, τώρα πρέπει ή να το πω να έρθω στην εκπομπή. Θα έρθει στην εκπομπή. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό λέω να το κάνουμε στην εκπομπή. Ή να το πω στον αέρα τώρα. Πες το στον αέρα και όταν έρθει στην εκπομπή θα το ξανακάνουμε. Θα το απλώσουμε. Δεν θα την ηχογραφήσουμε. Στεφανέ μου. Ναι, αγόρι μου. Θέλω ένα κιλό τζουμπαγιά λουκάνικα. Ναι. Θα μου βάλει ένα κιλό ελιές. Ένα κιλό παστούρμα, ένα λίτρο τσίπουρο και ένα κιλό τέτοια θα μου βάλεις. Ο μισθός σου με τις υπερορίες θα φτάνει στις 6.000 δραχμές. Παπαμιχαήλ τώρα εδώ απαντάει, ναι. Σε κατάλαβα εγώ τώρα. Εγώ πάλι δεν προσπαθεί να κάνει το ρόλο της Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Κύριε Στέφανε, βάλε και δυο σοκολατίτσες. Κύριε Στέφανε, μόνο εγώ έχω το κλειδί εδώ πέρα. Κοίταξε. Αυτό που κολλάει, δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Κολλάει, ξέρεις γιατί. Καημένος.
Διορίστηκα με το Πασόκ. Να είναι καλά το Πασόκ. Και αν δουλεύεις και Σαββάτο απόγευμα 7.000 δραχμές. Βάλε και δυο σοκολατίτσες, κύριε Στέφανε. Ναι, βάλε και δυο σοκολατίτσες. Α, λόγω του Στέφανου τώρα που θέλω να κάνω να βρω μια λογική. Λόγω Στέφανου. Ναι, γι' αυτό το αναφέρω. Εντάξει, κύριε Μπάμπη μου, ξέρω το χρέο. Γιατί δεν λες για κύριε Μπάμπη και λες μόνο για κύριε Στέφανο. Γιατί μου γιουγκλάκι ο Παντοπόλης λεγόταν κύριε Στέφανο. Εντάξει, κύριε Μπάμπη μου, μη στεφοργέσαι. Κάτσε τώρα, εσύ κάνεις τον Παπαμιχαήλ. Περίμενε. Ο Μπάμπης κάνει τον Παπαμιχαήλ το αφεντικό και του λέει: εγώ είμαι ο Μπακάλης τώρα στο τηλέφωνο. Εσύ είσαι μου γιουγκλάκι, ο Μπάμπης είναι ο Παπαδημητρίου. Λοιπόν, αυτό θα το κάνουμε. Ήταν μια συγκλονιστική, κυρίε και κύριοι, αναπαραγωγή του συγκεκριμένου. Θα το κάνουμε και live στο στούντιο γιατί ήταν πάρα πολύ. Το θέατρο της Δευτέρας. Ναι. Αυτό έχει δύο μέρες κάνω προπόνηση. Κάνω στο στούντιο. Πραγματικά σου μιλάω. Το πήρα, το έκανα σηματάκι. Πολύ και ωραία. Λέω τώρα, Μπάμπη μου, εντάξει Μπάμπη μου, ξέρω ότι κάνεις και πετάει το Στέφανος και λέει ο μισθός σου θα είναι 5.000. Και με τις περιορίες θα πάει σε 6.5. Κύριε Μπάμπη μου. Ξέρω να μου βάλεις τρεις μερίδες μπουγκάτσα σε ρέγγι, τρεις μερίδες διασκευή έχει κάνει τώρα δηλαδή, διασκευή στο έργο. Καλά είσαι συγκλονιστικό. Ναι, το κάνουμε εδώ. Πρέπει να πεις στο τέλος, θα το κάψουμε κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε. Α, ναι, θα το κάψουμε κύριε Στέφανε. Να είναι καλά το Πασόκ. Να είναι καλά, δόξα τω Θεώ το Πασόκ. Και το Πασόκ διορίστηκε, αλλά καημένος. Έκανα 1.000 χιλιόμετρα, πήγαινε έλα. Άλλη μια φορά πήγαινε έλα. Πήγαινε, δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία, τη σεξπυρική ερμηνεία θα έλεγα εγώ. Πότε θα κάνουμε κουμπουλάκι, θα κάνουμε, κανόνισε. Θα κάνουμε την date έχουμε. Όχι, κανέναν άλλο. Όχι, όχι, όπο. Όχι, ρατικιστικός. Έγινε, φιλιά. Χαιρετίζω και το... Και επειδή βγήκε η κυρία και είπε, το Πασκάλης ήδη έχει μπει στη λίστα του κόμματος. Έτσι. Το πήραμε, έτσι, τον πήραμε. Σαν τον Τατσόπουλο. Τελειώσαμε. Σαν τον Τατσόπουλο. Ο Πασκάλης είναι ο Τατσόπουλος. Μεταγραφή αεροδρομή είναι ο Πασκάλ. Μάλιστα. Έγινε. Μόνος του. Κλασικά. Ούτε για, ούτε για. Καλημέρα στην γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει. Καλά είμαστε εσύ. Καλά, πονάω. Πονάς γιατί. Μέση. Το χειρότερο είναι αυτό. Εδώ και 4 μέρες ξυπνάμε νεύρα πρωί. Ναι. Έμεινες κάπου σε σκύψιμο όρθιος τι, ή έμεινε έτσι. Όχι, με χτύπησε κανένα ρεύμα, υγρασία. Εντάξει, θα στρώσεις. Μάλιστα. Θα στρώσεις. Τι να κάνουμε, να σε ξεματιάσουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό. Ξέρω εγώ. Θα σηκώσει Champions League ο ΠΑΟΚ. Ναι, έτσι. Κάτι θα γίνει. Θα σηκώσει Champions League, λες. Δύσκολα, αλλά γιατί όχι. Γιατί, άμα θα περάσει, θα περάσει. Έτσι, καλά, ότι θα περάσει, θα περάσει. Από εκεί είχε 0 στα 3, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει συνεχόμενες αλλεπάλληλες νίκες. Βρίσκεται στην τέταρτη θέση του ομιλού του. Ούτως ή άλλως οι 4 πρώτοι περνάνε και οι 5-6 νομίζω παίζουν. Θα περάσουν οι καλύτεροι. ΠΑΟΚ, ναι. Είναι στους 11. Είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή. Ορίστε. ΠΑΟΚ είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή. Τέταρτος αυτή τη στιγμή με ένα βαθμό απόσταση από Χαποέλ, Χολόν και Βενέτσια που έχουν 12. Ο ΠΑΟΚ έχει 11. Η Τενερίφη 13, η οποία υπέστη την πρώτη σίτα εφετό. Δεν γλιτώνει. Στη διοργάνωση. Ναι, επέστρεψε. Χρόνια δηλαδή, όχι καιρό. Χρόνια είχε να κάνει μια τέτοια νίκη. Στην Ευρώπη εννοώ, έτσι. Ναι. Θύμησε έτσι παλαιές εποχές. Τότε που πήγαινε, θυμάσαι, και κέρδισε την Μπαρσελόνα. Και μου σοβίτη στο άρθρο. Πάει από το πιο τρελά ευρωπαϊκά. Πάνε. Ξέρω εγώ, η τελευταία νίκη ισπανικού εδάφους μπορεί να ήταν τότε με. Με Πρέλεβιτς. Με Πέτσα. Με Μπαρσελόνα, με Βάης και με τέτοιου, θυμάσαι. Με Γιώργο. Με Γιώργο. Ναι, με Γιώργο Συρίγο, τι μάνατζερ τη ομάδο. Συρίγο, Γιώργο ρε φίλε. Εκείνη την εποχή. Την dream team του Σούτερε Γιατερή. Και πολύ νωρίς. Διαλύθηκε πολύ νωρίς. Τίποτα. Παίξε 3-4 μάτς και μετά αντιγιά. Εντάξει. Αντιγιά. Με κορονιό, με τέτοια κινητά. Κορονιό, ρε φίλε. Τι θυμηθήκαμε τώρα. Σιγάλα. Σιγάλα, ο Ράμπο. Βέβαια, κανείς δεν λέει ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ο ΠΑΟΚ χθες πήρε το μεγάλο διπλό αυτό στην Τενερίφη. Για πες μας, ποιος είναι. Ως νέος Ασλαμάς. Πείτε μου ποιος είναι ο τέτοιος. Κουίς. Τρία γυαλιά από την Κορ Εξπρες. Δεν είναι δύσκολο, το ανέβασε και η ΚΑΕ στον επίσημο λογαριασμό της νομίζω στο Instagram. Σταλώνε. Έτσι, η ομάδα του ΠΑΟΚ συνάντησε. Εγώ νόμιζα το μεταξύ ότι ήταν κούκλα αυτό το πράγμα. Και εγώ ρε το είδα αυτό ρε. Πολύ αλλά μπασκεμπολίστες είναι αυτοί. Σε κανένα μουσείο πήγανε. Σαν κερινό μπίωμα ήταν ο μεγάλος Ιβέρστε Σαλώνε, ο οποίος είναι μπασκετόφατσα κανονικότερα. Πλέον βλέπει. Εμπιαδούρα.
ναι. Και τον συνάντησε η ομάδα του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο, δεν κάνω λάθος. Στο αεροδρόμιο, ναι. Στο αεροδρόμιο. Ο μεγάλος Ράμπο. Ο πρώτος Ράμπο βέβαια ήταν ο Γιώργος Σιγάλας. Ο πρώτος. Που είχε παίξει με την ομάδα του. Ο πρώτος. Πάλε ποτέ. Ο πραγματικό Τζόνο Ράμπο. Έτσι, όλα. Ο Τζόνο Ράμπο. Σταλόνια. Γιατί εμείς δεν έχουμε αδίκως γράψει στίχο για τον Τζόνο Ράμπο στο καινούριο μας κομμάτι. Το οποίο θα έχει πρέπει να γράψει ένα καινούριο τραγούδι. Όχι, έχω γράψει. Έχει γράψει. Έχω γράψει. Αν έχει γράψει για το κομμάντο. Ναι, ναι, δεν θα κάνει κομμάντο στι καρδιέ των κομμάντο. Βεβαίω, βεβαίω. Θα έρθει ο Σονούπο, είναι μεγάλη παραγωγή. Έχουμε ακόμη. Αλλά νομίζω ότι επέδρασε. Λες να τον πάρουν τίποτα στη διοίκηση το Σιλβέστερ Σταλόνε. Στάρο, ρε φίλε. Εγώ θα φέρω Τζακ Νόρις στον Άρη, να ξέρεις. Τζακ Νόρις. Θα φέρω Τζακ Νόρις. Σταλόνε for president. Έτσι, απαντάει Γουλιέλμος με. Τζακ Νόρις. Με τέτοιον. Ποιος ήταν ο άλλος, Σβατσενέκερ. Εξολοδρευτής 2. Βεβαίως, βεβαίως. Και έτσι λοιπόν ο Πάκ πήρε τη μεγάλη νίκη στην Τενερίφη. Κανονικότατα. Ναι. Εγώ περίμενα να φάω μια φάπα χθες από εδώ μέχρι την Τενερίφη του μεταξύ. Γιατί όχι. Όχι, ρε, στεκότανε καλά σε όλο το μάτι. Γιατί να φας φάπα. Κοντά ίσω στο σκορ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν παίζει άμυνα. Πολύ απλό και χθες παίξαμε άμυνα. Παίζει άμυνα. Η Τενερίφη ήταν άδρια. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνει. Πόσα τρίποτα. 38 τρίποτα. 38 τρίποτα. Δεν είναι μπάσκετ αυτό το πράγμα. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Δεν είναι μπάσκετ. Παίρνει την μπάλα, είτε και βαράμε από πού. Και το μπάσκετ το έχουν διαλύσει, ρε. Ναι. Κάθε χρόνο όλες οι ομάδες αλλάζουν από 5-6 παίχτες. Καλά, εντάξει. Αυτό με, είναι... με τι να δεθεί. Αυτή, εντάξει, μωρέ, αυτό τώρα είναι στη δικιά μας ιδιοσυγκρασία. Έτσι είναι. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που έχουν τα εκατομμύρια. Mm-hmm. Κάθε χρόνο αλλάζουν 5-6 παίχτες. Πόσο, ο Παναθηναϊκός έχει κορμό, έχει καλάθι, έχει παπά. Εντάξει, έχει... τα βασικά έχει. Το ταγκάρτ. Ξέρω εγώ. Κορμό. Γκίστα, α πούμε, έπεσε καιρό. Έχει, ρε παιδί μου, παίχτες που είναι καιρό στην ομάδα. Εντάξει. 12 στα... δεν έχεις χρήματα, ρε, πού είσαι. Έλα, λίγο πρόσεχε. Δεν έχεις τον κορμό σου. 11 στα 23 ο ΠΑΟΚ και 12 στα 36 η Τενερίφη. Δηλαδή βαρέσανε, η Τενερίφη βάρεσε πιο πολλά τρίποντα από ό,τι δίποντα. Ένα προς τρία. 23 δίποντα βάρεσε. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, δεν είναι μπάσκετ αυτό και την πλήρωσε. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει, ρε, ΠΑΟΚ και μέρα. Έτσι. Κανονικά. Μάλιστα, έγινε. Σε χαιρετούμε. Είπαμε σήμερα το λόγο επειδή θα είναι μπασκετικό, βέβαια. Γιατί καθίσαμε και είδαμε και το ματσάκι, όχι τίποτα άλλο. Οπότε αυτά που είδαμε, αυτά τα σχολιάσαμε. Εντάξει, εγώ μετά το γύρισα στην τρίτη περίοδο το είδα, αφού έβλεπα το άλλο. Πώς το Παναθηναϊκό. Είχα δει λίγο στην αρχή, αλλά μετά έβαλα να δω. Είχα ένα προαίσθημα ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει, θα τα πάει καλά. Εγώ το είδα, λέω μπράβο. Ξεκίνησα να βλέπω Παναθηναϊκό ότι είχε εκεί την Μπαρσελόνα λίγο στου 10 πόντου. Λέω εντάξει, το έχει το ματσάκι. Το πήρε άνετα. Το ελέγχει, οπότε λέω ας το γυρίσουμε στον ΠΑΟΚ. Είναι λίγο σαν το σχολείο που σε σήκωνε για μάθημα ο δάσκαλος. Ναι. Δεν ήξερες αμάν το μάθημα, αλλά σου λέει πες τι ξέρεις. Πες τι ξέρεις. Και λέγεις τι ξέρεις, τι έχεις διαβάσει. Έτσι και εμείς. Λέμε τι ξέρουμε. Τι του έλεγες. Γυμναστική του έλεγα. Ναι, ανάλογα τι μάτς είδαμε. Είδαμε τώρα τον μπάσκετ. Θα πούμε αυτό. Είδες εσύ τον πάνω από την Μπαρσελόνα. Ναι, θα πεις αυτό. Ναι, Μήτογλου, φοβερός παίχτης. Ο καθένας έχει, τα δικά του. Τι έκανε. Διάβασε διάφορα. Έκανε. Έπαιξε καλά χθες ο Μπαρσελόνα. Αυτό ναι, είδε το ξεκίνημα. Στηρίχθηκε πάρα πολύ πάνω του. Ναι, ρε φίλε, έβγαλε φάσεις, πολύ καλές άμυνες έπαιξε. Γιατί η Μπαρσελόνα έχει αυτόν τον Ντόμιτς, ας πούμε, και πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Το θηρίο, θηρίο με θηρίο. Εντάξει, βγήκε ο Μπιτσιρικάς, άνοιξε. Αλλά είναι ενθαρρυντικό για την εθνική. Αυτό ακριβώς. Για την εθνική. Μόνο για το 2019 που έρχεται. Τώρα έχει πάλι υποχρεώσει. Βέβαια, η εθνική μας έχει προχρηθεί στα παγκόσμια της Κίνας και έχει πάρει διάφορα προσώπατα. Έχει πάει Λίνος Χρυσικόπουλος. Λίνος. Ναι, στην εθνική, ο οποίος ήταν χθες ασύλλητο. 6 στα 7 τρίποντα. Σοβαρά. Έβαλε τον νικητήριο καλά. 23 πόντους. Τέτοια να ακούσα. Τελικά έχει πάρει κόνια, έχει πάρει το μισό ΠΑΟΚ να πούμε στελεχώνη. Παοκάρα. Ναι, εποχή για τον δικέφαλο του Βορρά. Είχε ακουστεί και ότι αναζητεί και επενδύτη. Είχε ακουστεί το όνομα ενός γνωστού που δραστηριοποιείται εδώ. Τα είπαμε και χθες. Μούζερ. Αλλά μάλλον δεν φαίνεται να. Μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Γιατί άσχημα είναι, καλά είναι. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ομάδα του Άρεως στις 5.30 ώρες το παλατάκι του Άρεως των πάρα πολλών προβλημάτων. Άστα να πάνε. Ο οποίος χθες έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με το. Ούτε ξέρω. Με μια βουλγαρική και βούλγαρη στο γήπεδο. Άντε ρε. Ναι, κάναν κερκίδα και τέτοιο. Το είδα και αυτό λίγο. Και αυτό ρε. Στο YouTube το έβαλα, ρε παιδί μου, να δω. Με Βαγγέλης, δεν λέγεται Αγγέλου, να κάνει κορυφές δηλώσεις, ο οποίος θα σας πούμε αφού πάρουμε την γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Όχι, τι ακούγονται εκεί. Παοξάκι ακούγεται. Αριανάκι είναι. Δεν είμαι στο τηλέφωνο, μιλάω αγάπη. Α, ο Αριανάκι είναι. Αριανάκι είναι εδώ, καταλαβαίνω από τη φωνή τώρα. Η πισινούλα. Χθες έφαγα παρατήρηση γιατί μιλούσα έξω στο μπαλκόνι και μπαίνω μέσα και με λέει η Βιβί. Γιατί ακούγεσαι και κάνεις και. Μας κάνεις ρεζίλη. Μιλάω πολύ σιγά. Όχι, λέει, ακούγεσαι.
Σήμερα ξύπνησαν όλη η φαμίλια, οπότε μπορώ με ασφάλεια να μιλήσω μέσα από το σπίτι. Α, για μας, για το λόγο επειδή. Ναι, για αυτό, γιατί... ναι, μου πήρα τηλέφωνο. Γιατί βγαίνει στο Πατμανίδη, πατέρα, και ντροπιάζει την οικογένεια. Πώς θα κυκλοφορήσουμε. Δεν να φανταστώ όλα κλειστά, έτσι με πλάκα με κάνει. Δώσε τέρμα τώρα σήμερα και για χθες δώσε. Και για χθες δώσε. Αλλά σήμερα όλη η φαμίλια στο πόδι, οπότε εκ του ασφαλού πήρα από μέσα για να μην λένε ότι κάνω φασάρι. Άνετο. Μα ακούνε τώρα, έχει ραδιοφωνάκι, μα ακούνε τα μικρά. Αν μας ακούνε, όχι, μόνο εγώ έχω τον μπουζούκι στα αυτιά. Θα τα στέλαμε χαιρετίσματα και τα χαιρότανε, αλλά... Α, άνοιξε, ναι, κάτσε, περίμενε, άνοιξε. Τα ονόματα, πες τα ονόματα. Άνοιξε, 107 και 4, Λίμπερο. Βιβί, Βιβί είπες, μικρή. Ορίστε. Βιβί, μικρή, πώς την είπες. Βιβί, γυναίκα μου, Χρύσα η μεγάλη και Παναγιώτα η μικρή. Ωραία, να μάθουμε και το, είπαμε, μαθαίνουμε το γενολογικό δέντρο, την οικογενειακή κατάσταση. Τα είδες. Την οικογενειακή μερίδα του κάθε ακροατή. Έτσι. Τα ξέχασα κιόλας. Θα πάρω σκύλο αρσενικό να του μάθω το site. Μας ακούν τα κοριτσάκια. Ο Μπατμπάσας είναι διάσημος και βγαίνει στον Πατμανίδη. It's a famous! Ποιος είναι ο Πατμανίδης θα μου πείτε. Γεια σου Χρύσα, γεια σου... Βιβί, γεια σου Παναγιώτα, Βιβί, Χρύσα. Είμαι πάρα πολύ γνωστός, είμαι σαν το Σάκι το Ρουβά. Ναι. Όταν μεγαλώσετε θα καταλάβετε ποιος είμαι. Βιβί, Χρύσα, Παναγιώτα, με τρία στόπερ παίζει πίσω. Τριάδα. Πάνε... Έλα, αγόρι μου. Κανονικά, ρε φίλε, πώς το είπες. Τρία στόπερ και εσύ κρατάς τα εξάρια στα χαφ, πάρω κάτω παίζεις. Αγορίνα μου. Καλημέρα, πες καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα! Καλημέρα, αγάπη μου! Αυτό καλημέρα. Είναι. Εντάξει. Εγώ φεύγω, το κλείσα το μαγαζί, δεν θέλω τίποτα άλλο να ακούσω. Τι ομάδα είσαι, δυνατά πει. Είμαι Άρη. Και γουστάρεις. Άρη, Άρη, Άρη. Πάγει στο καλημερινό. Αμάν. Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι, τα φιλιά μας. Μας γεμίζει. Μια καλημέρα με χαμόγελο. Έτσι, αυτό. Παναγιώτα, πεις καλημέρα. Πες καλημέρα. Εσύ είσαι μικρό ακόμα. Να πει τίποτα ρεγκαρεμπίδε. Ρεγκαρεμπίδε, παίξε μας καλά. Εσύ τώρα είναι 5,5 μηνών και άλλοι 5,5 χρονών και άλλοι 14 μηνών. Εντάξει, φιλιά, να τα χαίρεσαι, ρε, μπράβο. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, αυτές οι πιο όμορφες καλημέρες εδώ. Στο λόγο επειδή καλημέρα στην γραμμούλα μας περίμενε. Αυτές είναι καλημέρες. Έτσι, καλημέρα, έτσι, 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 εννοείται, εννοείται. Δεν χρειαζόμαστε να ακούσουμε τίποτα άλλο λιμέρα. Τέλειος, τι να ακούς τώρα εδώ, θλίψεσαι να χώριες και αυτά. Τις αγριοφωνάρες τώρα. Τι να ακούς. Γιατί δεν πήρα τον άλλο, ρε, κάνε καμία μεταγραφή. Τενερίφη πήρα, ρε. Εν τω μεταξύ, μόλις άκουσα το όνομα Βιβί, φαντάστηκα το σκηνικό. Ναι. Η Βιβί να τρέχει με τα παιδιά να το ετοιμάσει πάνω, κάτω, πρωινά, ρούχα κτλ. Και να τον κοιτάει και να κουράει το κεφάλι, λέει πρωί, πρωί στο Λίπερο και στο Πατμαλίδη τηλέφωνο. Ακαμάτιδες. Κατάντια. Πάει οικογένεια. Αυτή την σύγχρονη ελληνική οικογένεια θέλουμε, κανονικά. Λοιπόν, τεράστιο παιχνίδι χθες στην Τενερίφη, παιδιά. Έτσι. Θα διαφωνήσω με τον φίλο Πάουκ, μετά τα πρώτα 3-4 επίσημα του μάτς παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα γενικότερα. Μην παίρνουμε μέτρο το πρωτάθλημα το ελληνικό που οι διαιτητές καταφέρουν και στέλνουν σε μια ομάδα στις βολές 30 και 35 φορές να σουτάρει. Αυτό εδώ έχεις δίκιο, ναι, είναι πολύ εκνευριστική διαιτησία. Δηλαδή, ναι, δηλαδή τώρα η διαιτησία χθες δεν θα την έλεγα καλή, γιατί άφησε την Τενερίφη να παίζει σκληρή άμυνα γενικότερα, αλλά... έδωσε στον Πάκ μόνο 19 φάουλ. Ναι. Η Τενερίφη πήγε 13 φορές στις βολές. Ναι. Την τελευταία φάση του Μακφάντεν, ένας διαιτητής μέσα σε τρία άτομα όταν μπαίνει ένας παίκτης, αν θέλει, τη δίνει και φάουλ. Ναι, μια όντως. Επαφή να δει λίγο, στηρίζει ένα φάουλ και κανένα δεν μπορεί να το πει τίποτα. Ναι. Άρα δεν στο δώσω δε όμως. Δεν κοιτάει που ο παίκτης εκβιάζει το φάουλ μπαίνοντας ανάμεσα σε τρεις. Ναι. Να σουτάρει από πού ανάμεσα σε τρεις. Νομίζω ότι ο Φίλης Πολάχθε στο Μακφάντεν έπαιξε σαν παουξάκι. Ήταν τραγικός. Ναι, ναι. Ήταν τραγικός. Ναι, η Τενερίφη εδώ μεταξύ σε κάθε παιχνίδι της σχοράρει γύρω σε 90 πόντους. Έτσι. Ναι, οι διαφορές είναι γύρω στους 20 πόντους. Βαρά... γύρω κάπου έχει 2-3 νίκες με 20 πόντους διαφορά. Να σου πω κάτι, άμα βαράς τώρα 40 τρίποντα στο μάτς. Ναι. Εντάξει. Μπαμπή, είναι ο ίδιος προπονητής που είχε την περίοδο που πήρε το Champions League πρόπερση. Είναι αυτός ο προπονητής που είχε πάει πολύ καλά και στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Έφυγε την επόμενη χρονιά. Πήγε στη Βαλένθια αυτός ο προπονητής. Ο Βαλένθια, ναι, ο τέτοιος. Ο Πάουκ έπαιξε και με τη Βαλένθια τότε που ήταν αίτητη και την κέρδισε. Έπαιξε με τη Βαλένθια, πήγε στη Βαλένθια, κάνει την κάνει μετάδοση χρονιά και ξαναγύρισε. Θα κάνει μυθική μετάδοση από το παλατάκι. Ανταπόκριση σε εκείνο το μάτι. Ανταπόκριση. Ναι, ναι. Ποιος την έκανε εσύ. Με βγάζανε ρε παιδί μου, είχε απεργία, ξέρω εγώ, και με βγάζανε να λέω ότι είναι το σκορ, ας πούμε. Α, ναι. Και έλεγα λαντάλο. Μυθική. Μυθική. Αλλά τα άλλα, αφού έλεγε και περιγραφή, έφτιαχνε εσύ. Ναι, ναι, κανονικά, ναι. Δεν ήξερα ότι ήταν απέχτη.
τεράστια εμφάνιση Χρυσικόπουλου. Ναι, ναι. Επιτέλους είναι η μοναδική χρονιά του Ολύνου που το βλέπω βελτιωμένο σε σχέση με την προηγούμενη. Έχει αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο μέσα στην ομάδα. Έχει βελτιώσει αρκετά πράγματα στο παιχνίδι του Μπάμπη. Πιο όριμος. Σε σχέση με άλλες χρονιές. Είναι η μοναδική χρονιά, όπως είπα, που τον είδα βελτιωμένο σε σχέση με την περσινή. Έτσι, γιατί αυτό το μυστικό κάθε παίκτη. Ναι. Να είναι βελτιωμένο σε σχέση με την περσινή του χρονιά. Και σίγουρα κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Είναι 100% σίγουρο με στατιστικά τώρα για όσα. Τρίποντα. Ναι, ναι. 3 στα 4 δίποντα, 6 στα 7 τρίποντα και 9 στις 11 βολές. Τι λέρε. Τι γίνονται αυτά. Και να κλείσουμε και με την τεράστια εμφάνιση για τον Αντετοκούνμπο, έτσι. Ναι, ναι, τι απάντησε. Ο οποίος σε 3 περιόδους έβαλε 33 πόντους, κόντουσε να κάνει triple double. Σε 30 λεπτά κι αυτός, ναι. Είναι πρώτη Milwaukee μαζί με τους Toronto. Ναι, είναι πρώτη. Πρώτη σε όλο το NBA. Και έχουν και μία ήττα στην έδρα τους, έτσι. Ναι. Πάνε οριακή σχετική. Τα λέγαμε από το ξεκίνημα, δεν τα έλεγα εγώ, όμως τα λέγανε εδώ, είχαμε κάνει μια κουβέντα NBA εκεί και μας λέγανε ότι φέτος θα πάνε καλύτερα. Θα πάνε καλύτερα. Και δείχνουν. Κοίταξε, παίζουν πιο απλό μπάσκετ, Μπάμπη, έτσι. Δηλαδή παίζουν αυτό το μπάσκετ τώρα που παίζει και η Τενερίφη που την κράζει. Την Τενερίφη που την κράζει, παίζει αυτό το μπάσκετ. Εντάξει, τώρα το σαν πολύ τρίποντο. Δεν μπορώ, μωρέ, τώρα. Όχι, και το τρίποντο μέσα στο παιχνίδι, αλλά όχι. Οπουδήποτε σταθούμε, κάνουμε, ράνουμε, άντε σουτάρουμε. Εκβιαστικά μας μπει. Εντάξει. Αφού μπαίνουνε. Όταν η Τενερίφη, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, έβαλε την μπάλα κάτω, πίεσε τον πάγκο και έφτασε και σε σημείο να προηγείται. Αυτό ήταν. Έφτασε σημείο να προηγείται. Εντάξει, όλες οι ομάδες 27 λεπτά ήταν το προβάδισμα του πάγκου. Ναι, όχι, σου λέω όταν σταματήσαν τα τρίποντα και παίξανε πιο κοντρόλ. Επιθέσεις και με διεισδύσεις. Ναι, διαβάζεις το παιχνίδι όμως, Μπάμπη, και μετά τους κλείνεις και τους αναγκάζεις ένα σωτάρο τρίποντο. Έτσι είναι το άτομο. Εντάξει, μεγάλο που λένε αυτός ο Πόπ. Για αυτούς που κράζουν τον Παπαθεοδόρου και αυτά, έτσι. Μεγάλο που λένε αυτός ο Πόπ. Έχω να πω. Ο Πόπ, ρε φίλε, να πάω να παίξω εγώ μπάσκετ. Εντάξει, μόνο το ύψος με λείπει. Είναι το ύψος. Είναι I don't want Pop που έλεγε και η Ελένη Λουκά. Είναι το που λένε. Είναι ο Φουτσίνη του μπάσκετ. Είναι κανένα καδρόνι αυτό. Είναι ο Φουτσίνη του μπάσκετ, τελείωσε. Νομίζω ότι θα έχει αλλαγή καναδία σίγουρα στον Πόπ το πάω. Θα δούμε, θα δούμε. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα. Σε λίγο θα βάλουμε και το Τιρινίνι. Έτσι πως πηγαίνουν τα πράγματα. Συνήθως ήταν εκτός αποστολής ο συγκεκριμένος καλαθοσφαιριστής χθες. Έπαιξε, εντάξει, όχι, προσπαθούν όλα τα παιδιά. Είχε έτσι κάτι ωραίες κινήσεις, ας πούμε. Ναι, γι' αυτό και τον έτσι απομόνωσα. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Ευθύμη. Χάνεις από Λίμνο στο πρωτάθλημα, κερδίζει την Τενερίφη στην επόμενη αγωνιστική της Ευρώπης. Από νησί σε νησί, βέβαια. Πάω και στη Λίμνο. Πού να περάσει τώρα στη Λίμνο, τα έχουμε περάσει. Έχει πάει ο Μπατμανίδης και ξέρει. Στην Τενερίφη δεν έχει πάει, οπότε γι' αυτό ήταν αχαρτογράφητα εδάφη. Από Μούδρο δεν περνάς. Από Μούρτο μπορεί όμως. Από Τενερίφη. Πόσο πάω και είσαι δηλαδή, καλημέρα και καλή δύναμη. Happy Thanksgiving από εδώ. Να το, για σένα. Ο Ευθύμης από το Μαϊάμι είναι. Ο Thanksgiving. Thanksgiving ο Δήμος υπάλληλος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, Thanksgiving. Πέμπτη, ρε, εσύ δεν το κολλήσατε μια Παρασκευούλα να γουστάρετε. Αύριο από τη σημαία, αφού θα τη βυσήξει τη σημαία. Thanksgiving, γιατί μετά τη Thanksgiving είναι η Black Friday. Πάντα που ακολουθεί την αργία. The after day Thanksgiving. The day after tomorrow. After day. Εντάξει. Τη Δευτέρα θα καταθέσει στεφάνια. Ναι, κάτι θα κάνουν εκεί. Έτσι, July 13 για τέτοιο, ρε παιδί μου, προκαταβολικά. Δεν Μπελγανάδες, πάμε παρακάτω. Προχθές είχαν αργίες αυτά και τα λοιπά. Καλημερίζουμε τον Φουρνάρη από τη Σταυρούπολη, τον Δημήτρη μας. Τη γανίζω, λέει, τα ντόνατς και πέφτουν δάκρυα μέσα στο λάδι με το Φωτιάδη, με το προηγούμενο τηλεφώνημα. Λοιπόν, διαλυματάκι, έχουμε ξεπεράσει ο λιγόντι τις 7. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα και να επιστρέψουμε εδώ με full μπασκετική εκπομπή από ό,τι βλέπω. Σήμερα θα αρχίσουμε να παίξουμε και, πώς το λέγανε. Μονό. Και ρολόι. Ρολόι, ναι. Μα το ρολόι που παίζαμε. Το πιο δύσκολο είναι να κάνετε την μπασκέτα. Ναι. Από είσαι κοντός. Και πιτσιρικάς. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Θα ακούσετε ότι η ώρα είναι 7. Είναι λίγο παραπάνω, εντάξει. Εντάξει. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο. Επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 22ης του Νοέμβρη. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά στην παρεούλα μας. Τη δεύτερη αυτήν ώρα. Καλημέρα και στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Ξανά πάλι δεύτερη φορά. Ξανά πάλι δεύτερη φορά. Τι ξέχασες, Ζαμπό, να παραγγείλεις, τι ξέχασες. Όχι, όχι, όχι. Στέφανε, ξέχασα, αγόρι μου. Ναι. Έχω τη Μαριάννα μου στο κέντρο υγείας, είναι παθολόγος. Όποτε θέλεις, την παίρνεις, σου δώσω το τηλέφωνο, έρχεται στο σπίτι και
σε εξετάζει και σε δίνει το φάρμακο που πρέπει να, να περάσουν οι πόνοι και τα κρυώματα. Ζαλίστηκα, επανέλαβε τι, τώρα. Ζαλίστηκα, ξανά το θέλω αυτό. Κατοίκον ιατρικές επισκέψεις. Στο κέντρο υγείας και έρχεται σπίτι. Στην Μαριάννα, στο κέντρο υγείας την έχω αποκλειστικά. Δηλαδή, άμα χρειαστεί, έρχεται στο σπίτι. Είναι εδώ στο Ρήσιο μένει αυτή. Στο Ρήσιο. Και... ναι, στο Ρήσιο και είναι στο κέντρο υγείας. Ναι. Είναι βέβαια, παθολόγος. Σοβαρά. Δεν μου λες, τα ανακατεύει τα γιουβαρλάκια αυτή, το COVID τα βγολέμουν. Άμα τη δεις θα πάθεις, τίποτα δεν σου λέω. Άμα τη δεις θα πάθεις. Γιάννης Ντουνιάς. Θα το βάλεις αυτό στο κάλυμα. Εκεί στήσματα την εξωτική Σταυρόπολη το Δημητράκη μας. Και πες το να φέρει κανένα κουλούρι, όχι μόνο λόγια. Ω, σωστός. Να φέρει τίποτε. Στον Ατρόμητο κουλούρι, άστονα. Σωστός. Άστονα, δηλαδή μόνο λόγια, μόνο τι έγινε, ξεχάστηκε. Μη με κάνεις εμένα το παγόνι, έχασες με 91% και με κάνεις το παγόνι. Παγώνει τώρα, το ξέχασες το θέμα. Σήμερα θες να σου δώσω και την πληροφορία. Να με τη δώσεις. Πληροφορία. Μπράβο. Εχθές το βράδυ άκουσα λίγο στο... πες στο Μπαρσκάλι, σ' άκουσα λιγάκι. Όχι, ένα σποτάκι, σ' άκουσα. Ναι. Γιατί είχαμε με τον ταξιτζή και κάναμε σκιτσάκι. Δηλαδή τυχαία που με πήρα. Ναι. Και ο δεξιός αριστερός μέτριος πατημένος κι αλλογό έγινε. Είχε μέσα στο... σε ένα σποτάκι είχε μέσα, είχε και σένα μαζί και τον και το Αλέξα από την Κόη. Και εμένα είχε. Ένας... μάλιστα. Ναι. Είχε παθούσε ο Γιάννης ο Ρογό και έβγαινε η φωνή σου. Ναι. Παθούσε ο Ρογό και έβγαινε ο Αλέξα από την Κόη. Πάλι δεν καταλαβαίνουμε, αλλά τέλος πάντων. Θα μας τα πεις από κοντά, αλλά επανέλαβε λίγο για την νοσηλεύτρια, πες μου. Με ενδιαφέρει τώρα αυτό. Τι θέλω λίγο να με ανοίξει τα πνευμονάκια, λίγο το λαρυγκάκι μου, αγόρι μου. Λοιπόν, μετά την διακοπή θα σου δώσω τηλέφωνο. Θα σε δώσω τηλέφωνο. Είναι αποκλειστικά. Βέβαια, είναι στο κέντρο γύρω, μπορεί να σε πει ξέρω εγώ, έλα την τάδε ώρα. Μάλιστα. Έλα και την τάδε ώρα, σε εξετάσω. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Καλημέρα και πες τον όταν αφήνει κανένα κουλούρι εδώ. Έτσι, μαζί σου. Μαζί σου και τα ντόνατς και αυτά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Νάτος. Γεια σου ρε Μπαμπίνο. Όμως τούτη. Έλα γόρι μου. Αυτός μας είπε εσύ για σένα. Ναι. Πολύ γνωστός σου είναι. Είναι πολύ... μας πούλησε χτες πάλι ένα παπά. Αρχιμανδρίτη. Όνομα δεν σου είπα, αλλά είναι κουμπάρος σου. Ναι, ναι. Λοιπόν, βγήκε σε κάποιο ράδιο χτες το βράδυ. Για πες. Θα σε πω τώρα πολλά νέα. Πες. Λοιπόν, προλίγο που μιλούσε, ψέματα μιλούσε. Ψέματα, τον κατάλαβα εγώ γιατί χαμήλωνε τη φωνή. Ψέματα έλεγε, άκουτα τώρα τα νέα. Ναι. Λοιπόν, παπά που πούλησε, βγήκε, στον Καμόρα βγήκε. Στον Πασχαλάκη, ναι. Αυτό είναι όμως άλλα ραδιόφωνα. Χαραλάμπη μου, αυτά είναι άλλα ραδιόφωνα και θα παρακαλούσω ας πούμε να μην αναφέρουμε τώρα το τι συμβαίνουν σε άλλα ραδιόφωνα. Εντάξει. Αυτά μπορείτε να τα πείτε όταν ακούτε τις άλλες εκπομπές. Εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, συγχωρούμε. Συνέχισε. Πούλησε παπά με τα δαχτυλίδια, έκανε χαρτιά, έκανε τάλα. Μετά τι ξηράφα μας αμόλυσε. Τι. Έκανε φουρνάρις λέει και έβγαζε 1000 ψωμιά την ημέρα. Σε φούρνο δούλευε περίπου ένα χρόνο και έβγαζε 1000 ψωμιά την ημέρα και φούσκωναν τα ψωμιά και μετά έβγαζε, δεν θυμάται λέει πόσες χιλιάδες κουλούρια έβγαζε. Μεγάλος παπάς και δηλαδή, πήρα... μεγάλος παπάς. Ναι ρε, αλλά αυτός από όλα τα επαγγέλματα έκανε ρε παιδί. Ναι ρε παιδί. Πολυτεχνίδης και ρημοσπίτης, όταν θα γυριστεί το remake. Θα είναι προ... και τώρα, και διαιτητής... Πάρ' τον ένα διαιτητή box. Θα τον πάρω ρε φίλε. Ναι. 1, 2, 3, 4 και 5, 10. Άμα λέω ψέματα. Όχι αγόρι μου. Συνέχισε τώρα εσύ που είσαι στα Λίβ. Ο άλλος περιμένει να μάθει τι έγινε μετά τα Λίβ. Πες. Στα Λίβ. Πήγα μετά εκπαιδευτή στο Μεσολόγγι. Άκουσα. Ναι. Αυτά είναι γεγονότα. Ναι. Έρχεται ένας. Εγώ είμαι του Σιδρόκαστρο, αυτός είναι από το Χαροπό, είναι από δίπλα. Δίπλα Χαροπό. Χαροπό τα δύο μου χέρια, τα χτυπώ. Χαροπό είναι από δίπλα. Ναι. Τον άκουσα εγώ το επίθετο πως λεγότανε, λέω απά αυτός ο μάγκας είναι από το Χαροπόλεο. Ναι. Γιατί έχουν κάτι ονόματα αυτοί εκεί πέρα. Τέλος πάντων, μετά από την αναφορά που πήραμε τελείωσε, του λέω από πού είσαι... όλα λέει, στο εξάμεινο όλα αυτά. Από τα Σέρας λέει. Ναι. Από τα Σέρας. Λέω μέσα από τα Σέρας. Ναι. Όχι λέει.
Από το Σιδηρόκαστρο λέει. Λέω μέσα από το Σιδηρόκαστρο. Όχι με λέει. Όχι, ναι λέει. Από μια πολεμίστρα μέσα. Εκεί. Πού κάθεσαι λέει ο Σιδηρόκαστρο. Λέει το ξέρεις. Ε, το ξέρω λέω. Ναι, ναι. Πού κάθεσαι στο σταθμό κάτω. Εκεί σταθμό δεν έχει σπίτια. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάω. Το... Να μην τα πουλουγάω. Να μην το λέω. Ναι, να μην. Ναι. Ναι. Με λέει... μπορώ, άντε με, με κοροϊδεύεις λέει. Ναι. Άντε με, άντε με. Άντε με. Με κοροϊδεύεις. Έτσι. Λέω κι εγώ, εσύ λέω με κοροϊδεύεις με. Ναι. Μετά, το ωραίο τι είναι. Ποιο είναι το ωραίο. Μπορώ να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι λέει. Μπορείς λέω, δεν μπορείς. Από πού είσαι εσύ λέει. Εγώ λέω είμαι από το Χαροπό. Α, τώρα αυτό είναι μια ημέρα δηλαδή από τα 27 μήνες. Ναι. Αυτό είναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το ωραίο τι είναι. Τι είναι το ωραίο. Άντε λέει, εγώ είμαι από του Χαροπό, λέω, εσύ δεν είσαι λέει. Έτσι πάει. Ωραία. Να σε καλά, Χαραλάμπη μου. Μπάμπη, αύριο θα πεις από την πρώτη μετάθεση και μετά. Θα συνεχίσουμε. Όχι, τώρα η μετάθεση πήρα από το Μεσολόγγι. Από εκεί. Πήρα στο νέο Πετρίτσι. Από το Πετρίτσι θα με συνεχίσεις αύριο. Από το Πετρίτσι, εκεί έχω ιστορία. Αύριο από το Πετρίτσι. Αύριο συνέχεια. Μέσα σε ανοιχτό φύλλο ναι. Σου. Ναι. Αύριο συνέχεια. Η επιλογία σου εκεί που έπιανε ναι. Η χρέη. Ναι. Ανοιχτό φύλλο πορεία εγώ έκανα ναι. Από εκεί από την Τρίπολη μέχρι τη Σιδηρόκαστρο έκανα ένα μήνα για να πάω, αλλά σε τρεις μέρες είχα φτάσει στη Σιδηρόκαστρο. Ναι. Βγάζω τα στρατικά και φοράω τα πολιτικά που λες. Και γίνεται. Μετά 1,5 μήνα παρουσιάστηκε στον Πετρίτσι. Καλά τώρα. Αύριο συνέχεια από τον Πετρίτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Για σοφοράκι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, θα έχουμε στρατιωτικές ιστορίες. Εδώ το ένθετο του. Μα θα βαφτίσει, μου αρέσει αυτή η κουμπί. Το ένθετο της θητείας του Μπαμπίνου από τα Ραού. Κάθε μέρα. 27 μήνες, πώς θα κάνουμε εκπομπές. Πώς έχει η Κατερίνα και τα σκέτσε. Τόλμη και γοητεία κανονικά. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα. Μπορώ να επαρέλθω. Πολύ λίγο, πολύ γρήγορα. Λίγο, πολύ μπορώ, λίγο. Μπορώ. Ναι, γρήγορα. Θέλω να τον απαντήσω. Ναι. Επειδή είναι εργαστήριο εργοστάσιο. Λόγω επειδή. Ναι. Λόγω επειδή. Πήγα γιατί ζητούσα, είχε βάλει αγγελία και πήγα. Ναι. Δύο μέρες. Ναι. Να σε δούμε, ξέρω εγώ. Αυτό το εργοστάσιο είναι δύο βάρτες. Ξεκινάει 7 η ώρα ναι. Και τελειώνει τις 4 η πρώτη. Και από τις 4 και τελειώνει 2 η ώρα τη νύχτα. Μάλιστα. Και όταν πήγα εκεί πέρα, είχε ξέρει γράφια, ξέρει ο Δημητράκης, ναι. Έβγαζε γύρω στα 500 κουλούρια την ημέρα και τα έστειλε σε εργαστήριο, δηλαδή στο Δημήτρη, ναι. Σε σένα ας πούμε, και έβγαζε γύρω στα 800 ψωμιά, ναι. 360 γραμμάρια. Δηλαδή ναι. Τα έβαζε σε φουρνάκια, ναι. Τα έβαζε μέσα στο φούρνο, δηλαδή ναι. Στο μεγάλο, και τα κατέβασε στο ψυγείο. Μάλιστα. Και εκεί έχει ένα περιτυλίγματα. Ναι. Είχε ένα ψυγείο, τι να σου πω τώρα, όσο είναι το λίμπερο. Ναι. Έμπαινες μέσα και πάγωνες. Τι μου λέει τώρα, δύο μέρες πήγα εκεί πέρα. Εντάξει. Απλά πήγα εκεί γιατί ζήτησα να σου πω, δεν ξέρω. Να δούμε. Και έχει ένα τα φωνά. Αυτό. Εντάξει. Δεν θα βάλεις χίλια ψωμιά, βάλει 200 τι έκανες. Έβαλες χίλια. Όχι, είναι με εργοστάσιο. Δεν είναι σαν το Δημήτρη που βγάζει 10 κουλούρια. 40 κουλούρια και 10-40 ρε Δημητράκης βγάζει 150 κουλούρια. Μάλιστα. Εργαστήριο είναι. Αυτό θέλω να πω. Αύριο συνέχεια από το εργαστήριο και εσύ. Α, και ένα άλλο να πω. Αύριο. Αύριο. Αύριο το άλλο. Άντε καλά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μια παράκληση, παιδιά. Βεβαίως. Να είναι αυτοτελή τα επεισόδια. Όχι, δεν γίνεται. Μην τα κόβετε έτσι. Και μια παράκληση, κύριε Μπάμπη. Ναι. Έχω μια απορία τόσο καιρό. Ναι. Τι ώρα είναι στην Ελβετία και όταν βάζει σκούπα η σύζυγος. Ναι. Οι γείτονες σε κτίριο με κοφάλαλους μένετε. Μάλλον δεν θα μένουν, σε μονοκατοικία θα μένουν. Δεν θα μένουν σε μονοκατοικία δεν είναι. Λογικό. Δεν κολλάει αλλιώς ψενά. Ναι, 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 ναι. Εγώ περιμένω να δω τι έγινε μετά το Πετρίτσι. Αύριο. Δεν κατάλαβα όταν βλέπατε Prison Break, Lost και τέτοια που σας κρατούσαν σε αγωνία για να δείτε το επόμενο καλά. Ήταν και εδώ έτσι. Εμένα δεν μου αρέσουν γενικώς οι σειρές, αλλά όταν είναι κάτι ιδιαίτερο με συναρπάζει. Στο Netflix. Στο Netflix αύριο. Η συνέχεια αύριο των στρατιωτικών ιστοριών στο Πετρίτσι. Πώς έλεγε Γιάνκο, τι εννοεί Σμύρνα θα καταρρεύσει Giant, θα σου πω Γιάνκο αύριο. Αύριο, έτσι. Για να είστε όλοι συντονισμένοι και σε ακανόνιστη ώρα.
Δεν ξέρεις. Θα ακούσεις όλη την εκπομπή. Δεν ξέρεις πότε θα βγει ο Χαραλάμπης. Μπορεί να βγει 6 και 5. Έγινε, σε φιλούμε. Και ρουφάμε ολόκληρη. Τσαό, τσαό, τσαό. Τι, δεν θα είναι δεδομένο ότι θα βγει. Μπορεί να μία μέρα να βγει 7 και 10. Μπορεί μία μέρα να βγει 6 και. Περιμένεις εσύ κολλημένος και μετά να αλλάξεις. Να αλλάξεις. Πώς γίνεται εμένα στα live που μου ζητάνε τραγούδια. Μου λέει παίξ αυτό και τους λέω θα το παίξω στο τέλος. Γιατί άμα το παίξω τώρα θα το ακούς και θα φύγεις. Ό,τι μου ζητάνε το βάζω πάντα στο τέλος. Έτσι γίνονται κυρίες και κύριοι τα πράγματα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με το μαγικό λόγο. Επειδή η εκπομπή που όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Βέβαια, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ήταν και οι δηλώσεις χθεσινές του Βαγγέλη Αγγέλου μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Λουκ, όπως λεγόταν αυτή η βουλγαρική ομάδα με την οποία αγωνίστηκε. Λουκόιλ. Ναι, είπε επιγραμματικά, ας πούμε, απομονώνοντας τα πράγματα. Καταρχήν διαβάζεις. Διαβάζει το ρεπορτάζ και λέει, ας πούμε, για τον Αγγέλου ότι είμαστε ευχαριστημένοι που αποκλειστήκαμε. Ευχαριστημένοι. Και δηλώνει τώρα ο Βαγγέλης Αγγέλου, είμαστε ευχαριστημένοι γιατί όχι που αποκλειστήκαμε, που αποτύχαμε. Ακόμα πιο. Τι λέει. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί αποτύχαμε, γιατί μάθαμε. Ελπίζω να μάθαμε. Είμαι χαρούμενος όταν χάνω. Ανατρέπει όλα τα δεδομένα του αθλητισμού ο Βαγγέλης Αγγέλου, ναι. Γιατί χάνω. Μπράβο, ρε Βαγγέλη Αγγέλου. Όταν κερδίζει κάποιος, ίσως αποπροσανατολίζεται. Τι λέει. Έτσι, γι' αυτό η νέα κυρίες και κύριοι τροπή στα πράγματα. Νέα μόδα. Μου θυμίζει εκείνο το παλιό το επιτραπέζιο που παίζαμε μικρή, το κερδίστε χάνοντας. Σοβαρά, που έπρεπε να χάνει συνέχεια. Για να... Ο νικητής ήταν αυτός, ήταν λίγο σαν τη Μονόπολη και έπρεπε συνέχεια να χάνεις περιουσία για να κερδίζεις το τέλος. Κερδίζει ο πατήρης. Είμαστε ευχαριστήρια γιατί αποτύχαμε, γιατί ελπίζω να μάθαμε, είμαι χαρούμενος όταν χάνω, γιατί μαθαίνω. Γιατί χάνω. Κατάλαβα. Σχεδόν Νατάσα Μποφίλιου μου θύμισε. Σχεδόν μια ζωή θα χάνει αυτό τώρα και προσπαθεί να καλύψει. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Έλα ρε παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα αγοράκι μου. Ο Αγγέλος δεν τρελάθηκε ξαφνικά, έτσι. Ναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή, δεν σάλεψε. Πουλάει τρέλα, ρε φίλε, όπως το πουλάει τρέλα στον πασχετικό Άρη με αυτό που έχει μπλέξει. Ναι. Καλά. Και πουλάει και αυτό τρέλα, ρε φίλε. Τι να κάνει. Πώς δηλαδή να την βγάλει καθαρή, ας πούμε, το μυαλό του. Πώς να τη βγάλει. Αλλά αυτό είμαι ευχαριστημένος, είμαι χαρούμενος που χάνουμε, λέει, γιατί χάνουμε. Μαθαίνει. Ναι. Άμα ακούσει τις δηλώσεις εδώ και ένα μήνα, είναι μέσα στην τρέλα. Εντάξει. Ναι. Βασικά έχει δίκιο. Εγώ είδα λίγο τον Άρη, εκεί που το γύρισε και όλο το κανάλι ήταν με το Περιστέρι. Εσύ, πέντε βολές και οι τρεις άστοχες από σέντερ επαγγελματίες μπασκεμπολίστες. Πέντε βολές και η μία airball και όλες χαμένες. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι παίκτες μπορούν να βάλουν τις βολές, έτσι, ειδικά όταν υπάρχει άγχος. Αλλά επειδή είναι κατά πολύ θέμα δουλειάς, δεν μπορεί να μην έχεις, φίλε, ένα αξιοπρεπές, ας πούμε, το λιγότερο, ένα 60%. Ναι, ρε, αυτό. Έχει ένα καδρόνι εκεί, μαγκή, 30% στις βολές. Αυτός δηλαδή δεν παίρνει την μπάλα να κάνει 10 βολές ο τέλειος προπόνηση μόνος του. Ακόμα και ο Σαχίλ πες στο μαγκή. Ναι. Βελτιώθηκε και έβαζε καμιά βολή μετά. Απίστευτη είναι. Βάλτε καμιά. Τι θες να κάνει μετά ο Αγγέλου, καλά κάνει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Γεια, τσάω, τσάω. Καλημέρα, καλημέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Εν τω μεταξύ, είδηση βόμβα. Δεν θα το λέω είδηση βόμβα, αλλά μου έχουν στείλει εδώ στη Wikipedia. Οπα. Στο λίμα του Ματέο Γκαρσία του Άρεος. Ναι. Έχει, ρε παιδί μου, εκεί που έχει εκείνο το πινακάκι στη Wikipedia, ναι, ξέρω, ναι. Με τις ομάδες αυτά και τα λοιπά. 2000 έχει, ρε παιδί μου, 14-16 Ινστιτούτο, 16 Λας Πάλμας, 17-18 Σασούνα, 18 Αλκορκόν, δανεικό στον Άρη το 18 και μετά τον Άρη έχει από κάτω 18 ΠΑΟΚ. Όπα! Στο Wikipedia υπάρχει μια αναφορά. Αυτό τώρα, εντάξει, έχουμε πει ότι στη Wikipedia ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει αυτό το τα πράγμα. Άρεξε τα λεφτά, ο Ρώσος τα άρεξε. Μπείτε να δείτε στην Wikipedia, γράψτε Ματέο Γκαρσία και θα δείτε ότι τον βγάζει ως παίχτη του. Άμα γράφει Ματέο Γκαρσία ΠΑΟΚ, ο Άρντα. Ο Άρντα έχει φύγει. Έχει φύγει ο Άρντα. Μήπως πάει στον Άρη, έχουμε καμιά ανταλλαγή. Δεν θα ήταν ωραίο σενάριο. Εδώ αυτός. Αν μου πεις ο Ματέο Γκαρσία δεν ανήκει καν στον Άρη. Ναι. Βέβαια. Ναι. Αν τον θέλει μπορεί τον να πάρει. Ματέο Γκαρσία. Στην Αλκορκόν. Η Αλκορκόν που παίζει. Ισπανία. Ισπανία σε ποια. Ναι. Όχι, στη Λασπάλμα ανήκει και είναι δανεικός. Ήταν δανεικός στην Οσασούνα και μετά δανεικός στην Αλκορκόν. Λασπάλμα, Πάκο Ερέρα. Β' κατηγορία. Β' Ισπανία. Ναι. Ό,τι ώρα θέλει τον παίρνει. Άνετα. Ναι. Μονικά. Καλημέρα στην Κραμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Επιτέλους. Αποκατάστησε τη βλάβη. Επιτέλους. Επιτέλους. Λοιπόν, ξέρω από Πετρέτσι και κάτω, αλλά δεν σας το λέω. Μην το λες, όχι. Ναι, αύριο. Ξέρω εγώ την ιστορία, δεν θέλω να ήσουν ο άλλος. Σπόιλερ. Μήπως ήσανε αυτός από το Χαροπό. Ο
ξέρεις του χαροπό θα παίξει ρόλο. Θα παίξει ρόλο το χαροπό, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Δεν μπορώ να τα πω. Μήπως, όχι, όχι. Μήπως, δεν λέω τίποτα. Ο άλλος τι έγινε, πετάγεται τώρα, κάνει 4.000 ψωμιά, τα είπα αυτά, 8.000 λέει ψωμιά, 20.000. Ένα πράγμα θέλω να τον αφιερώσω, το κομμάτι του Αυγερίνου, δεν ξέρω αν το έχει παίξει ο Μπάμπης κιόλας. Ποιο? Για τα μάτια, για τα μάτια του κόσμου. Δεν το έχουμε παίξει, αλλά είναι μεγάλη, μεγάλη κομματάρα. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη, σε παρακαλώ, αν γίνεται ένα μικρό κομματάκι, αν κλείσουμε στο διάλειμμα, στο διάλειμμα για τα μάτια του κόσμου, τον Αλέξανδρο φως μου. Στα άσπρα γίνεσαι φως μου, ναι. Μπράβο. Αυτό θα ήθελα. Ναι, χρωστάμε και ένα Γιάννη Ντουνιά στους εαυτούς μας. Θα τα βολέψουμε. Και ένα Γιάννη Ντουνιά για εσάς. Και τι άλλο θέλετε. Ό,τι θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Α, και κάτι λίγο, μια ανάλυση λίγο στο pick and roll. Τι γίνεται. Θέλω, ναι. Θες να σου πω στο pick and roll. Αυτό είναι. Το pick and roll είναι όπως είναι η overlap με τα half και το back. Η overlap. Εγώ μόνο από ρο και roll ξέρω. Να σου πω την αλήθεια. Πάρτο, για σένα. Πασοκικό. Χρήστος Αυγερινός, τεράστιος. Αυτό είναι τότε το πρώτο μπουκάλι που βγήκε το χέικ τότε και οι δίσκοι φεύγανε. Αβέρτα με αυτό. Και ήταν σαν το πουκάμισο του Φωτιάδη, αλλά σε άσπρο φορούσε ο Αυγερινός. Άσπρο και πράσινη γραβάτα λουλουδέτη. Θυμάσαι αυτό. Και το παντελόνι τσάκιση. Τσάκιση και λουστρίν. Ο Χρήστος Αυγερινός δεν έχει πει και το πάρε το μηδέν. Θα σε γελάσω, Μπάμπη, θα σε γελάσω, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, πάρε το 0 ξανά. Εκείνη την εποχή που πέραμε το 0. Ναι, θέλω να σε ακούω αγάπη μου ξανά. Ναι. Πάρε το 0. Τα εξηγούμε στα νέα τα παιδιά ότι παίρναμε το 0 τώρα, τα έχετε όλα με τα κινητά. Να ξέρουν αυτά τώρα, βρε, ξέρουν από καμπακάκιδες κάτι τέτοια. Λοιπόν, μέχρι στο Αυγερινό. Τι καμπακάκι, εγώ νομίζω center force του γυναικείου είναι καμπακάκι μέχρι τώρα. Λοιπόν, τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα για τα μάτια του κόσμου, για τα αυτιά του κόσμου είναι το λόγο επειδή. Όπα, εδώ αφιερωμένο. Το χρωστούσαμε στους εαυτούς μας, κυρίες και κύριοι, μιας και μνημονεύσαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής Γιάννη Ντουνιά. Βρήκαμε λίγο χρόνο τώρα. Απίστευτος. Ναι, ναι, τεράστια κομματάρα. Ναι. Τι λέμε κατά καιρούς στις εμφανίσεις μας. Στη δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται στο Facebook και επικοινωνείται διαρκώς και αδιαλείπτος. Ο φίλος μας ο Ευθύμης από το Μαϊάμι φαντασιώνεται εκπομπή στο στούντιο με Παφούλια, Φωτιάδη και Χαραλάμπη. Μόλις ήρθες, έγραψες και έρχεσαι. Όταν θα έρθει από το μαγευτικό αράο και θα επισκεφτεί ξανά την παρτίδα. Θα είμαστε ήδη στο Πετρίτσι. Θα είμαστε στο Πετρίτσι, αλλά θα τον πάρουμε και θα τον φέρουμε εδώ στο στούντιο κανονικότατα και θα κάνουμε στο Μαϊάμι εκπομπή. Αριστούργημα θέλει η εκπομπή. Φαντάζομαι ότι κάπου εκεί το Πάσχα συνήθως μας επισκέφτεται. Έλα, έλα. Ή καλοκαίρι. Μέχρι το Πάσχα νομίζω θα έχουμε φτάσει στο ένα το μήνα της θητείας. Θα έχουμε φτάσει στα μισά της θητείας. Στην 50η φυλακή που έχει φάει. Γιατί το έκανε κασιαρχείο. Μπήκε τώρα μια νέα παράμετρο. Ότι πήρε φιλοπορίας και ένα μήνα έκανε να παρουσιαστεί. Έκανε. Τι μεσολάβησε αυτό το μήνα. Ναι. Δεν πρέπει να τα μάθουμε λεπτομερώς. Τον Αύγουστο στους δέκτες σας. Κάθε μέρα λοιπόν. Δεν ξέρω αν μας ακούει εκεί ο Ιβάν Σαββίδη στο Open και η υπεύθυνη του καναλιού. Ναι. Ίσως θα πρέπει να το εντάξουν στο νέο πρόγραμμα. Για πάμε. Διότι ξεκινάει και μία νέα αθλητική εκπομπή την Κυριακή στο Open TV του στυλ Αθλητικής Κυριακής με φάσεις, με αυτά, με ιστορίες. Δεν ξέρω τι ώρα, ξέρεις τι ώρα θα προβάλλεται. Δεν γνωρίζω. Ξέρω πολλούς από το πάνελ τώρα. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό της υπόθεσης. Αλλά φαντάζομαι ότι αν το τελευταίο παιχνίδι είναι 7.30 ώρα, θα είναι 10.30. Είναι κάπου εκεί μετά τις 10 λογικά. Ναι. Θα είναι παράλληλα με την. Η Αθλητική Κυριακή ξεκινάει πιο αργά, κατά τις 11. Την ίδια ώρα ξεκινάει. Ναι, θα παίζουν δηλαδή ταυτόχρονα. Μεγάλο. Το θέμα είναι όμως ότι έχει φέρει χειρές μεταγραφές ο Ιβάν τουλάχιστον στο Open TV. Ποδοσφαιρικές μεταγραφές. Εντάξει, είναι ποδοσφαιρικές. Αλέξης Πυρόπουλος θα είναι, γιατί κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία. Κοίταξε, αυτός κρατάει όλο το πάνελ, σίγουρα. Είναι έτσι. Ο παρουσιαστής. Μεγάλος. Ντέμις Νικολαίδης θα είναι ο βασικός όμως. Ναι. Ο Ντέμις Νικολαίδης θα κινητά νήματα εκεί πέρα.
Και η Δέσποινα. Ναι, είδαμε στο πάνελ κιόλας τώρα που δημοσιεύτηκε με φωτογραφία και Κώστας Κατσουράνης. Ναι. Κώστας και Άγγελος Μπασινάς θα παίξει. Και Άγγελος Μπασινάς. Και Άγγελος Μπασινάς, φίλε, θα παίξει. Θα είναι του στυλ. Ζαγοράκης. Όχι. Δεν αφήνει Λίλη, Ιωάννα. Εντάξει, είναι και. Καλά, είναι και ευρωβουλευτής. Δεν αφήνει τώρα. Στις Βρυξέλλες. Φαντάζομαι ότι εκεί πρέπει. Μα είναι κύρο τώρα. Δεν μπορεί. Φαντάζομαι θα βγουν και γκρουπ στο Facebook. Όχι Κατσουράνη με Open TV. Τσάρτα σε αργόριθμο. Σε replay θα βγει. Να παγώσει το παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε τη φάση του πέναλτι σε replay σιγά σιγά. Και θα σου πω και βέβαια την μεγάλη, τη νέα μεγάλη μεταγραφή αφού πάρουμε την γραμμούλα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ο Μπάπης είμαι, κάνει να πω ακόμα κάτι. Βεβαίως. Πες. Στέφανε, με ζουλάβεις στη Χριστή, αραβωνιάστηκα που λες. Εκείνο το μήνα ρε φίλε. Εκείνο. Άκου, 14 χρόνια τη γνώρισα και εγώ 16 ήμουν. Την κυρά που έχεις τώρα, την κυρά. Την Μαρίκα. Την κυρά που έχω τώρα. Τι ωραία ρε εσύ. Γαλάλη ρε φίλε, φυλακή που έφαγες, γαλάλη. Μενέλα ως Λουντέμις εκεί πέρα. 32 χρόνια. Μπράβο ρε, μπράβο. Παντρεμένοι είμαστε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έκαναμε 3 αγόρια, αλλά είχαμε και ένα θλιβερό. Μάλιστα. Ο μεγάλος ο γιος μας σιγουρέθηκε το 11. 2011. 44 χρόνια αυτό. Ματσάκι, τέλος παράστατα. Λοιπόν, τα αφήνουμε παραπέρα. Έχω μεγάλη ιστορία, όταν έρθω κάτω. Εδώ θα μας πεις, θα εκεί, το, έκανες μήνα του μέλητος πριν παντρευτείς δηλαδή. Έκανες. Δεν πήγες στο στρατό. 14 χρονών τη γνώρισα. Ναι. Θα έρθεις, Χαραλάμπη μου, θα έρθεις στο στούντιο όταν θα έρθεις Ελλάδα. Θα σε φέρουμε. Θέλω ετοιμασίες. Και μετά, στούντιο και μετά όμως χαρουγεφαλή. Ο Φούρναρης εδώ θα ψήνει. Απ' έξω θα έχει τα τέτοια. Θα το βάλουμε εδώ στην ταράτσα πάνω θα μας ψήνει. Μην αγχώνεσαι. Είπα να μην φάμε κονσέρβες. Όχι. Όχι. Χαροκεφαλή θα πάμε να φάμε μετά. Κονσέρβα εκπομπή θα βάλουμε για να πάμε να πίνουμε τσίπουρα από το πρωί. Έτσι. Αλλά κονσέρβες δεν θα φάμε. Έτσι. Να είσαι καλά. Φιλιά. Τώρα και δεν ξηγώ. Ναι. Επειδή σε έκανα και γύρισε οι καρδιές και τέτοια και οι βαλβίδες, άλλαξαμε και κουζινέτα και όλα. Κουζινέτα. Δεν τραβάω τόσο πριν, αλλά θα κάνω παρέα. Θα μπορέσει, θα μπορέσει. Εγώ θέλω παρέα. Θα σφίξει. Άγου, καλή παρέα. Βέβαια. Με ζε. Αυτά. Και ωραία τραγούδια. Α, τα έχουμε όλα. Τα έχουμε όλα. Ειδικό τη μα. Αν δεν έρχομαι. Τα όλα. Άντε, τσάου. Τσάου. Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας την αγαπάμε, το ξέρει. Φιλιά, τσάου, τσάου. Κυρία Μαρίκα, τεράστια. Έχει μιλήσει και στην εκπομπή, έχει παρέμβει. Ναι, ναι, είναι ναι, κατά καιρού. Σαν τον Ομπράντοβιτς είναι η κυρία Μαρίκα. Προπονητάρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να, καλώς το να. Λοιπόν, μια και αναφέρατε το όνομα Τσάρτα. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι σαν αυτό το πόδι, αυτή η παλιά. Μακρινή παλιά, έτσι, τριαντάρα παλιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει παιδί. Και βάλει σαραντάρες βαρούσε, ωραίες. Ναι, λοιπόν, οπότε, τι να πούμε τώρα, ότι πήρα ότι κάποιοι, εγώ θα έλειψε τα μάτια, τι έγινε. Ναι, όπα, τι έγινε εκεί. Έλατε, καμιά φορά μου, τέλος πάντων. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα ξαναβγεί τέτοιο δεκάρι για την Ελλάδα. Εντάξει, τώρα... Και γενικά τέτοιοι παίχτες, εντάξει, είναι άλλη σκοπή. Ναι, ναι. Είναι ενός άλλου ποδοσφαίρου. Έχουν πάψει να... άλλη μπάλα τότε. Ναι, δεν είχε. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτό το παίκτη του 2004, νομίζω ότι δεν θα προκρινόμαστε. Εντάξει, ναι, όλοι συνετέλεσαν εκεί. Παίζει και αυτό, ναι. Εντάξει, όλοι τώρα όλοι κάνανε... Τώρα, ναι. Για τα κανάλια που λέτε. Ναι. Εγώ ήμουνα στο Νόβα, έτσι, είμαι στο Νόβα, λύγει το συμβόλαιο τώρα, ναι. Έχω όλα εκτός από τα αθλητικά. Ναι. Τώρα όμως θα το διακόψω γιατί αυτά τα πράγματα. Έχω βάλει το Netflix, φίλε. Netflix. Ναι. Έχω βάλει το... Έχω ακυρώσει την τηλεόραση με αυτό. Ναι. Δεν βλέπω τίποτα εκτός από το χώρο της τύχης. ονειρεύομαι τύχη και εγώ, κατάλαβα. Έτσι. Ναι. Καλά. Εντάξει, το μαντικό, κάποτε λέω, θα μας ευνοήσει και μας. Θα πιάσουμε κανένα τζόκια. Όπως εσύ και άλλοι, ξέρω εγώ, 5 δισεκατομμύρια στον πλανήτη. Εντάξει. Αλλά... Δεν νομίζω ότι αυτό τα έχει κυρώσει. Τώρα για το Open, κάνα δυο φορές παιδιά μπήκα και είδα λίγο τα... Εντάξει, δεν βαδίζεσαι πολύ χαμηλά τέτοια. Τώρα φτιάχνεται, τώρα μετονομάστε και σιγά σιγά διαμορφώνει. Ο Ιβάνγη μέχρι να φτιάξει ομάδα για να πάει να πάρει πρωτάθλημα περάσαν πόσα χρόνια. Σκέψου, 5 χρόνια, ας πούμε, έπαιρνε από εδώ δεξιά και αριστερά και τρώγε τη μία κατραπακιά πίσω από την άλλη. Και φέτος είναι ο ΠΑΟΚ ισχυρός στην πραγματικότητα. Έτσι και το Open, μέχρι να βρει τα πατήματά του στο γήπεδο θα περάσουν. Δεν Μπάμπη, νομίζω ότι την εποχή που ανοίξει τώρα αυτή τώρα που φτιάχτηκε το κανάλι ήταν πιο
η πιο ευνοϊκή για να φτιάξει ένα καλό κανάλι. Γιατί πολλά κλείσανε. Ναι. Αρκετά στελέχη των άλλων καναλιών, μεγάλα στελέχη μείναν ελεύθερα. Αυτά πήρε, ρε. Σαν το ποδόσφαιρο. Αυτά το ποδόσφαιρο είναι ένα πράγμα. Ναι. Αλλά πρέπει να μάθεις. Καλά, σίγουρα τώρα ο Ιβάν δεν ασχολείται, έχει άλλους άνθρωπους. Έχει τους άλλους. Δεν χειρίζονται τα πράγματα. Ποιοι είναι υπεύθυνοι. Καρατζόνης καλημέρης, ξέρει. Μα κάτι πρωινούς Κασαπόπουλους. Βλέπω Έλλη Στάιν. Α πούμε, τι θες, ονόματα σε πήρε. Ντέμι Νικολαίδη. Ντέμι, Άγγελος Μασινάδη, Σπυρόπουλος. Σπυρόπουλος είναι για μένα φοβερός παρουσιαστής, αλλά πιο πολύ το γουστάρω να μεταδίδει ποδόσφαιρο. Εγώ ξέρετε ποια έκπληξη ίσως περιμένω από τον κύριο Σαββίδη για να κάνει. Ναι. Να πάρει το Champions League φίλε, από το TTV. Δεν γίνεται. Πρέπει να ρίξεις. Είναι πληρωμένα τα συμβόλαια μέχρι το 22 να ξέρεις. Ναι, και πέρα από αυτό πρέπει να ρίξεις το συνδρομητικό βασίζεται εκεί πέρα. Ναι, στο Champions League. Αν χάσει το Champions League, ποιος θα κάθεται να το βλέπει. Εννοείται, γιατί πλέον ο κόσμος δεν βλέπει καν Super League. Περισσότερο κάθεται και βλέπει Champions League μέσα. Τότε φυσικά είναι Europa League, Champions League και το NBA. Αυτά δεν κρατάνε. Εννοείται. Παιδιά, άμα το κάνει αυτό ο Σαββίδη, δηλαδή μιλάμε ότι θα ανέβει... Δύσκολα να συναγωνιστεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Εντάξει, διεκδικεί, ας πούμε, και τα ελληνικά και αυτά και τέτοια. Θα δούμε πώς θα πάει. Μάλιστα, να είσαι καλά. Και την Ευρώπη, άντε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια, η άλλη μεταγραφή που έχει ο άλλος πανελίστας, που θα συνδράμει όλων αυτών, είναι ο Τάσος Κάκος. Ναι, το διάβασα. Μεγάλη μεταγραφή, Τάσος Κάκος σε στυλ Βαρούχα. Σε στυλ Βαρούχα θα σχολιάζει τις φάσεις. Εκεί θα πέσουν τα γιαούρτια. Νομίζω ότι το ταπεραμέντο της εκπομπής θα είναι πολύ ανώτερο από την αθλητική. Αυστηρό επίπεδο. Τώρα Βαρούχα ή Κάκο, ποιον θα επικαλούνται. Γιατί μέχρι τώρα ήταν, ρε παιδί μου, Βαγγέλο. Το είπε και ο Βαρούχα στην τηλεόραση. Τώρα βλέπουμε εδώ. Τάσο Κάκο. Μαζί με τον Τάσο Κάκο να βάλει και ένα Παμπλο Γκαρσία από δίπλα πάνελ. Ωρε φίλε, σκοτωμό. Τι είναι αυτά που λε. Τι είναι ένα Παμπλο Γκαρσία μέσα στο πάνελ. Γιατί δεν μπορεί άνετα. Άνετα δικό μας παιδί. Εντάξει, έχει την K20. Εγώ περιμένω σε αυτό το πάνελ να χωθεί Γιώργος Μήνος. Ο δικός μου. Φαντασίωση τρελή. Θα μπει, να ξέρεις. Λες. Ο Σαββίδης τον έχει έτοιμο. Η μισή εκπομπή γύρω από αυτό θα είναι. Από το πάγκο. Εδώ είμαστε στην κυρίες και κύριοι στο στάδιο της Τούμπας. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Μπάμπη μου. Έλα, γόρι μου. Θα το φωνάξει τον κύριο Μπάμπη, θα κάνουμε εκπομπή και μετά θα πάμε τα γουρνόπουλα και τα κουψίδια και αυτά. Γι' αυτό είμαστε. Πάλι θα κάνουμε. Ας τον κύριο Μπάμπη να κάνει μια εκπομπή μόνος του. Μα θα κάνουμε. Όχι, όχι. Δεν θα έχεις εθνοφυλακά. Κοιτάξτε, γιατί μου τη βγαίνει, γι' αυτό. Λοιπόν, θα σου αναθέσω τη μουσχαροκεφαλή. Εντάξει, εσύ θα το πάρεις αυτό επάνω σου. Ναι. Θα το οργανώσεις και εμείς θα το πληρώσουμε. Εσύ μόνο θα το οργανώσεις. Εντάξει. Ναι. Άρα δε, πού θέλετε να το κάνουμε, το κάνουμε εδώ πάνω. Σε ένα καλό φούρνο να βάλουμε τη μουσχαροκεφαλή για τον Μπαμπίνο, ρε παιδί μου, θα τη βρούμε την άκρη. Εντάξει. Έχω και. Συγγνώμη. Έχω και. Έχω και πρόσκληση. Από τραπέζι. Ό,τι θες. Από το Κωστάκι που μας έδωσε. Εντάξει, τι μπορεί να γίνει. Άμα είναι τζάμπα, μέσα. Όχι τζάμπα, είναι πληρωμένα. Όχι τζάμπα. Πληρωμένα είναι. Μέχρι εδώ. Δεν θέλω να πεις τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Όχι τζάμπα. Είναι πληρωμένα. Καλημέρα στη Γραμμούλα, μας περίμενε. Δεν μπορώ. Καλημέρα. Έλα, γόρι μου. Τον τραγουδιστή του Μπουνιά, πώς το λες το όνομα. Γιάννη. Και το τραγούδι που έπαιζε. Κυκλοφορώ με ένα μωρό. Κυκλοφορώ με ένα μωρό. Ναι. Κομματάρα. Ψάξτε το. Ρίξτε το. Τεράστια βιντεοκλιπάρα. Ναι, τεράστια βιντεοκλιπάρα. Και άντρες όταν οδηγούν τους φεύγει το τιμόνι. Ό,τι να είναι. Πεκτούρα. Μεγάλο στίχος. Έγινε, σε φιλούμε, τσάο. Η εκπομπή του Open θα είναι στις 11 η ώρα. Δυνατή ώρα. Τι δυνατή ώρα, 11 η ώρα τώρα Κυριακής αρχίζει σιγά σιγά γλαρώνει το ματάκι. Γιατί να μην συναγωνιστούν την μάλλον η αθλητική Κυριακή ξεκινάει στις 10. Τώρα δεν ξέρω τι και πόσο. Ο προγραμματισμός του καναλιού θα έχουν τους δικούς τους λόγους. Εντάξει. Κανονικότατα. Έπρεπε, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, να έχει Βαρούχα τσάρτα και παρουσιαστεί τον τύπο από την ΕΡΤΡΙΑ με το μουστάκι που προλόγιζε τις ταινίες. Τον Αλέξη τον Δερμιτζόγλου, λέει. Ναι, το θέατρο της Δευτέρας, παιδί. Και τίτλο όχι, τις εκπομπές της κινηματογραφικές. Κινηματογραφική λέξη. Μάλλον εσύ περισσότερο θα εννοείς ότι ο τύπος με το μουστάκι ήταν και ο Αλέξη Δερμιτζόγλου στην ΕΡΤΡΙΑ, αλλά λες εσύ στην ΕΡΤΕΝΑ τον Μπακογιανόπουλο. Ναι, που έκανε την κινηματογραφική λέξη τη Παρασκευή, α πούμε, που μετέδωταν. Κοιτάμε τον τώρα. Αυτή η εκπομπή θα λεγόταν
ήταν slow motion. Slow. Έτσι, και τον επιβεβαιώνω. Θα ήταν ένα ιδανικό πάνελ. Θα την περιμένουμε πάντως, γιατί φέτος τα ραδιοφωνικά και τα τηλεοπτικά δρόμενα και πεπραγμένα μας έχουν δώσει καλύτερη δισογραφία όσον αφορά το μεταγραφικό τοπίο. Δυνατή. Το καλοκαίρι ασχολιόμασταν με το τι γίνεται στα ραδιόφωνα. Ναι, τα μεταγραφικά. Ναι, και τώρα ας πούμε τον μεσούς της περίοδου, γιατί δεν βλέπουμε οι ομάδες να κινούνται. Δεν έχει αμάν τίποτα μεταγραφές. Αλλά εκείνος ο Αύγουστος στα ραδιόφωνα πέρσι ήταν και τώρα, ναι, και το ολοκληρώνεται. Τώρα με τις τηλεοράσεις, τι θα φέρει ο Ιβάν στο κανάλι και τέτοια. Το αστείο της υπόθεσης σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι φίλοι του Δικεφάλου έτσι όχι κινούνται, σχολιάζουν το κανάλι και τις αποφάσεις ας πούμε της στελέχωσης του πάνελ ως σαν να είναι κανάλι του ΠΑΟΚ. Καμία σχέση. Προφανώς και είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα του Ιβάν Σαββίδη. Επειδή λεφτά, ρε. Ναι, ένα κανάλι πανελίσσευες και λένε καλά, ρε, μας έφερε στον Κάκο που μας είχε φάξει τότε. Καλά, μας έφερε στον Τέμι. Δεν πήρε να πάω ξύ και τέτοια. Καταρχήν οι πανελλαδικές εμβέλες. Πιο πολύ αγροματικότητα έχει στην Αθήνα το κανάλι. Και το κανάλι εδρεύει στην Αθήνα. Εδρεύει. Η έδρα του είναι στην Αθήνα, οι εργαζόμενοι είναι των Αθηνών. Ναι. Ψωμάκι, συνάλλαγμα, πηγαίνει στην Αθήνα. Άρα λοιπόν περίμενε με μισά ώρες παρεμβάσεις Γιώργος Μήνος. Λες, δύσκολα. Δεν φεύγεις από R3. Καλά. Το Τέμι είσαι, το Τέμι. Κανονικότατα. Μεγάλος. Θα τα βρει ο Ιβάν τα κόλπα. Λες, να τον πάρει. Άνετα, θα το κάνει ένα μισά ώρες συμβόλαιο. Δικά μας απέτηση, κανονικότατα. 2-31-0-2-87-3-8 για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες στις πόλεις. Χθες είχαμε και football league με αυτά και με αυτά. Σήμερα παίζει ο Ηρακλής στις 3 η ώρα με τον Απόλλων Λάρισας. Άντε να δούμε. Μήπως και επιστρέψει και θα επιστρέψει στις. Έτσι λες εσύ. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη βέβαια αυτή τη στιγμή στο σωματείο. Τράγικ. Ηρακλή έχει αλλάξει προπονητής. Υπάρχουν μουρμούρες και κάποιε κρίσει. Πάντως ο Μύρο παρέδωσε τα κλειδιά Λεμάνγκες. Αν νομίζω ότι είμαι εγώ, πριν τρεις μέρες είπε εγώ φεύγω. Δεν έχω θέμα. Γιατί ναι, υπήρξε μεγάλη γκρινιά και δυσαρέσκεια στο πρόσωπό του. Χθες τα αποτελέσματα. Κασιόπη, Δόξα Δράμας 3-0. Καραϊσκάκης Εγινιακός. Ο Καραϊσκάκης προελάβνει φέτο. 4-0. Αίτητος Πατών Παναχαϊκή 1-1. Βόλος Εργοτέλης 1-1 στον τέρπι της αγωνιστικής. Η Ρόδοτος Απόλλων Πόντου 0-1. Διπλό μέσα στην Κρήτη για τον Απόλλωνα. Πλατανιάς Κισαμικός 0-0. Στη μάχη της. Πόσες ομάδες της Κρήτης έχει η Β' Εθνική? Όλη η Β' Εθνική. Όλη η Β' Εθνική είναι. 1, 2, 3, 4 ομάδες και Σπάρτη Τρίκαλα 2-0 σήμερα, όπως είπαμε, αγωνιστικό Ηράκλη. Έχασαν τον Τρίκαλα. Χάσανε ο Εργοτέλης και την πρώτη του απώλεια, την πρώτη του ισοπαλία. Στους 13, Πλατανιάς 11, Βόλος 10, Απόλλων Λάρισας 10, Ηρόδοτος 9, Παναχαϊκή 8, Κασιόπη Δόξα Δράμας 7, Απόλλων Πόντου Καραϊσκάκης 6, Αίτητος Παρατών Σπάρτη 5, Ηράκλης με έναν αγώνα λιγότερο. 4 Τρίκαλα, 3 Κισαμικός, 2 και Γυνιακός 2 το σημερινό πρόγραμμα. Το τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε 3 η ώρα και σήμερα και όταν γυρνάς από τη δουλειά, βάλε λίγο Ηρακλή. Και Χέρκουλες. Μονόδρομος ο τρίποντο, μονόδρομος. Ναι, αλλά μόνο για πότε έχει πάρει ο ύπνος βέβαια να γυρίσει από τη δουλειά και να βάλει λίγο R3 έτσι τσούκου τσούκου μπολ, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, ωραία, να νούρισε. Θα δούμε, ρε φίλε, θα δούμε. Ο καλύτερος σύμπτωσης είναι πάντα με το ποδόσφαιρο. Καλώς, ναι. Σπίτι όταν βλέπω μόνος μου μπάλα, θα κοιμηθώ, δεν πάει να είναι. Τι μπάλα, σοβαρά, Ρεάλ Μπαρτσελόνα θα κοιμηθώ. Άμα δω μόνος μου ποδόσφαιρο. Ναι. Και ξαπλώσω λίγο αυτό, ό,τι και να παίζει θα κοιμηθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό επιλέγω να πάω να τα δω, όπως και το. Μόνο έτσι. Το μεθαυριανό. Το μπάσκετ κοιμάσαι. Όχι, δεν κοιμάμαι στο μπάσκετ. Πιο πολύ μπασκετικό είσαι. Όχι, δεν είμαι καθόλου μπασκετικό, ίσα ίσα. Αλλά στο ποδόσφαιρο είναι πιο. Το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει πιο αργό ρυθμό, ρε. Γι' αυτό να σε. Έτσι, ακούς και τον κόσμο από γύρω. Σαν τη θαλασσίτσα, σαν το κύμα τη θάλασσα. Μ' αρέσει. Άμα παίζει ο τσάρτας μέσα. Μ' αρέσει να κοιμάμαι με ποδόσφαιρο. Αγόρευο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν λίγα κυρίες και κύριοι από το σημερινό λόγο επειδή. Εντάξει. Τα κλασικά, αύριο θα έχουμε το Πετρίτσι μετά την άδεια. αύριο. Τα 1000 ψωμιά θα γίνουν 500. Έτσι, αύριο συγκλονιστικές στρατιωτικές ιστορίες. Φυσικά. Τι έχει σήμερα εδώ, έχει Ολυμπιακό. Έχει, είναι Euroliga, όντως. Όντως. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Μπάρτσα. Τη Μπαρτσελώνα με τις φωσφοριζές στολές. Μου θύμιζε εκείνο το μαρκαδόρι που υπογραμμίζανε στη σημείωση. Λέω τι κάνουν αυτοί από το μετρό, ήρθαν οι εργάτες να πούμε και πάνε μέσα παίζουν. Κανονικά ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Μπαρτσελώνα με 76-70. Κίμκι Μπούντοσνο στο 85-69, Τσέσεκα Ζαλγκύρης 99-97 και Μιλάνο Μπασκόνι 93-90. Σήμερα ο Ολυμπιακός
αγωνίζεται απέναντι στην Ρεάλ. Έχουμε ναι. γενικότερα ελληνοϊσπανικές μάχες. Μέχρι στιγμής έχουμε το 2-0. Ξεκινάμε έχουμε, την έχουμε, νίκη του Πάκου επί της Τενερίφη στις 8:45. Νωρίτερα Νταρουσάφα Κανατολού Εφές, Μακάμπι Φενέρμπαχτσέ και Γκραν Κανάρια Μπάγκερ. Μακάμπι νομίζω στον τεμπούτο του Σφαιρόπουλου. Σφαιρόπουλου. Έχασε. Ο Σφαιρόπουλος έκανε τεμπούτο. Έκανε, ναι. Ναι, σωστά, έπαιξε όλη την Τρίτη. Ναι. Και τώρα αντιμετωπίζει Σφαιρόπουλος versus Ζέλικο. Ζέλικο, ωραία. Μια φορά. Ο Ιτούδης, τσεσικά, ο Ιτούδης πότε πήγε, φέτος ή πέρσι. Όχι, ο Ιτούδης έχει είναι καιρό. Έχει καιρό, έχει 3-4 χρόνια. Α, ναι, ναι, ναι. Εγώ του μπερδεύω αυτού με το Σφαιρόπουλο. Ο Σφαιρόπουλος πήγε Μακάμπι. Ο Σφαιρόπουλος πήγε φέτος. Λοιπόν, ακολουθεί Κωστή Τσατσαρός μέχρι και τις 10 εδώ στο. Στο σταθμό μας, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε αύριο Black Friday. Αύριο να δω το μπορεί να δω, θα τους δώσω τα τσαντήρια, θα περιμένουν. Λες, το μπορεί αφού όλη τη βδομάδα είναι Black Friday. Ναι, μωρέ. Ναι. Τι παπάς είναι αυτός. Είδες, κάθε μέρα Παρασκευή είναι για εμάς. Λοιπόν, τα ξαναλέμε αύριο, να έχετε μια υπέροχη μέρα, τσα.